Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα, 4-24 ώρα πριν από την κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι κυριολεκτικά στα ύψη, με τις συγκεντρώσεις βεβαίως, ανοιχτές πλέον συγκεντρώσεις των πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός ήταν νωρίτερα, μίλησε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε περιοδεία σήμερα και μίλησε σε μικρότερες συγκεντρώσεις εντός της Αττικής. Τα επόμενα 24 ώρα είναι η μάχη της Θεσσαλονίκης και η μάχη βεβαίως της Αθήνας. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και την Κυριακή οι εκλογές. Τα διλήμματα έχουν πλέον πολύ μεγάλη σημασία, τα οποία μπήκαν τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εμφανίσεις που είχαν και χθες, αλλά και σήμερα το πρωί. Νωρίς το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκπομπή ιδιωτικού καναλιού, το ίδιο νωρίς το πρωί και ο Αλέξης Τσίπρας επίσης σε εκπομπή ιδιωτικού καναλιού. Και νομίζω ότι αυτό που πλέον ορίζουν και οι δύο αρχηγοί ως το μεγάλο διακύβευμα είναι για τον μεν Κυριάκο Μητσοτάκη, καθαρή νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να αναγκαστεί ο Αλέξης Τσίπρας να πάει άμεσα σε εθνικές εκλογές εντός του Ιουνίου, και από την άλλη ο Πρωθυπουργός βάζει σαφώς κοινωνικό πρόσημο στην ψήφο της Κυριακής, λέγοντας ότι αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές και γίνει κυβέρνηση, δεν θα εγγυηθεί κανένα από τα θετικά οικονομικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα, και ουσιαστικά λέει ότι στο ψηφοδέλτιο επάνω γράφει 13η σύνταξη, μείωση του ΦΠΑ και όλα τα μέτρα της θετικής ατζέντας που έχουν ανακοινωθεί. Όλα αυτά, αλλά και τα ευρωπαϊκά ζητήματα, γιατί μην ξεχνούμε ότι ευρωεκλογές έχουμε και υπάρχουν απολύξεις των ευρωπαϊκών εξελίξεων που αφορούν και την αντιπαράθεση των δύο τουλάχιστον μεγαλύτερων κομμάτων, θα τα συζητήσουμε απόψε εδώ με τον πρώην Υπουργό, βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή όχι στη Β' Αθηνών, Βόρειος Τομέας. Τώρα είμαι Β' Αθηνών, αλλά ναι, υποψήφιος να είμαι στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Ωραία, να λέμε λοιπόν αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλούμε για εκλογές. Τον Αντιπρόεδρο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ που είστε εδώ. Αληθώς ο κύριος. Νίκος Βέρκος, διευθυντής ραδιοφώνου στο Κόκκινο. Καλησπέρα. Και Πάνος Σαμυράς, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους. Καλησπέρα και εγώ. Που εμένα θα θέσουν και ερωτήματα και θα παρέμβουν στην απόψινή συζήτηση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που έθεσα, κύριε Φίλη, ως δίλημα. Την Κυριακή, για ποιο λόγο βάζετε, ενώ είναι ευρωεκλογές, ενώ λέγατε μέχρι πρότινος ότι είναι δημοσκόπηση, ότι δεν είναι ακριβώς πρόκριμα ή πρώτο ημίχρονο, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, λέτε τώρα ότι ή ψηφίζετε ουσιαστικά ΣΥΡΙΖΑ και εγγυόμαστε τα θετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, και όχι μόνο αυτά, αλλά θα φέρουμε και άλλα θετικά μέτρα, ή ψηφίζεται Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία που μας απομακρύνει από το ενδεχόμενο εφαρμογής των μέτρων. Είναι έτσι? Πόθεν προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα τα υλοποιήσει τα μέτρα αυτά ή κάποια από τα μέτρα αυτά? Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές έχουν ένα διπλό χαρακτήρα, διτό χαρακτήρα. Αφενός αφορούν το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη φάση και στιγμή, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια ορμητική, να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, εμφάνιση της ακροδεξιάς και του φασιστικού φαινομένου με διάφορες μορφές, Σαλβίνι, όλα αυτά που τα ξέρουμε, Όρμπαν κλπ. Αμφισβητούν βασικά δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, αξιοποιώντας την πολιτική των φιλελεύθερων επί τόσα χρόνια στην Ευρώπη, που είναι λιτότητα, ανεργία, διάλυση κοινωνικών δικαιωμάτων και του δημόσιου χαρακτήρα ορισμένων τομέων της οικονομίας στην Ευρώπη. Αυτόν ο ένας χαρακτήρας των ευρωεκλογών, αλλά επηρεάζουν και την Ελλάδα. Διότι ζήσαμε μνημόνια, τα μνημόνια σε μεγάλο βαθμό, όπως ξέρετε, τα επεξεργάστηκαν, τα απεργάστηκαν δυνάμεις και στην Ευρώπη και στο Δουνουτού. Συνεπώς έχει σημασία για την πορεία της Ελλάδος ποια θα είναι η πορεία της Ευρώπης. Και όλα αυτά τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση, τα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα μόνιμα,
και όχι προεκλογική υφή και χαρακτήρα, είναι απολύτως κοστολογημένα και αντέχει η οικονομία αυτά τα μέτρα, όπως προκύπτει και από τις διεθνείς εκθέσεις. Όλα αυτά τα μέτρα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να μην εφαρμοστούν εφάπαξ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να εκλεγεί μια κυβέρνηση στην Ελλάδα και μετά όταν θα γίνουν εκλογές. Φέτος θα γίνουν εκλογές, δεν θα γίνουν του χρόνου. Άρα πρέπει σε αυτές τις εκλογές να υπάρξει μια επιβεβαίωση αυτής της πορείας των εσωτερικών εξελίξεων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Όσα μέτρα εξήγηλε ο κ. Πρωθυπουργός ήδη από τη Θεσσαλονίκη και σταδιακά τα εφαρμόζουμε, συνάντησαν την μεγάλη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν εναντίον της αύξησης του βασικού μισθού. Αναγκάστηκε να μαζέψει μετά και τώρα μας είπε ότι στο πρόγραμμά του ότι θα κάνουν, όπως λέει, βασικό μισθό που θα είναι διπλάσιος από την αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στο 3 με 4%. 11% είναι η αύξηση του βασικού μισθού με βάση την απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση σε συνεννόηση και με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεύτερον, το θέμα της σύνταξης. Αυτό που μπορεί να δώσει η οικονομία. Δεν είναι, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Η 13η σύνταξη είναι ό,τι μπορεί να δώσει σήμερα η οικονομία. Και σε αυτό το ζήτημα ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είδατε, κάνει πίσω. Κουτσουρεμένες τις πήραν πάντως τις συντάξεις. Δεν είναι κουτσουρεμένες, είναι φορολογημένες. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από αυτό. Το καταλαβαίνω. Όμως αυτό που βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για ένα επίδομα εφάπαξ, το οποίο το παίρνουν και τελειώνουν, αλλά πρόκειται για μια σύνταξη, το τονίζω, σύνταξη, στο βαθμό που μπορούμε να τη δώσουμε. Γιατί δεν το είχατε πει όμως εξ αρχής, κύριε Φίλη, αυτό? Είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το 500 είναι 500, τα 600 είναι 600, είχε δημιουργηθεί δηλαδή μια τέτοια εντύπωση. Κοιτάξτε, όλες οι συντάξεις, όπως ξέρετε, υπόκειται σε μια φορολογία. Αυτό σημαίνει και τώρα. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι το 500 και τα άλλα ποσά που αναφέρετε δεν είναι επιδόματα εφάπαξ, είναι σύνταξη. Πάντως, κύριε Φίλη, δεν είναι μόνο φορολογημένες, είναι και κουτσουρεμένες. Γιατί υπολογίστηκαν οι φόροι και οι εισφορές. Όχι σε αυτό που παίρνει ο συνταξιούχος, για παράδειγμα, στα 800, να σας πω, ναι, δεν παίρνει στα 800 ευρώ, αλλά έχει γίνει στην ο επανυπολογισμός. Ναι, 800 μεικτά θα πω. Ναι, ναι. Έχει γίνει ο επανυπολογισμός με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, που δεν έχει δοθεί το ενημερωτικό σημείο μες στο συνταξιούχο. Τα 800 έχουν γίνει 680 ευρώ, ναι, και έχουν δοθεί πάνω στα 680 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή είναι και κουτσουρεμένοι και φορολογημένοι. Ο κ. Σαμιράς λοιπόν λέει ότι είναι και με αυτή τη βάση κουτσουρεμένοι. Ρωτώ τώρα, αυτά τα κουτσουρεμένα, όσο λέτε, τα εγγυά τη Νέα Δημοκρατία? Θα τα δόκει μετά, εάν γίνει το ατύχημα και γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία? Ο κ. Μητσοτάκης δεν παίρνει θέση από αυτού. Το αφήνει ανοιχτό. Αυτό είναι το ερώτημα για τον κ. Γεωργιάδη. Ένα θέμα λοιπόν. Άρα λοιπόν έχει σημασία εάν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει 13η σύνταξη μέσα θα πέσει την κάλπη ή όχι, για να μπορέσει να υπάρξει μια πιστοποίηση μια πορεία. Τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Μην τα ανοίξουμε όλα όμω για να πάμε. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία. Είναι το θέμα που αφορά την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους. Υγεία, παιδεία. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά του δημοσίου συστήματος υγείας. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα τα βάλουμε, επίσης, θα βάλουμε όλα αυτά. Αλλά... Και επίσης το θέμα των προσλήψεων. Είναι ο κανόνας ένας φεύγει. Ένα-ένα ή ένα-πέντε. Ή ένας φεύγει, ναι, πέντε έρχονται που λέει. Ωραία. Η κυβέρνηση. Να τα πάρουμε και όμως. Τελειώνω αμέσως, ναι, και ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε, όλα αυτά που συζητούμε εδώ και που κατόρθωσε η κυβέρνηση να τα θέσει στο δημόσιο διάλογο προεκλογικά, και να μην κάνουμε παραπολιτική αντιπαράθεση και να μην κάνουμε αυτά όλα που προσπάθησε να κάνει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μέρες, προγραμματική αντιπαράθεση για τα προβλήματα των πολιτών, όλα αυτά φαίνεται ότι συγκινούν τους πολίτες και γι' αυτό έχουμε μια παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα το τελευταίο 15ήμερο, όπως προκύπτει και από τις μεγάλες συγκεντρώσεις παύλα κινητοποιήσεις που γίνονται με ομιλητή τον Πρωθυπουργό σε όλη την Ελλάδα, σήμερα στη Λάρισα, όχι σε μια μικρή πλατεία ταχυδρομείου όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά στην κεντρική πλατεία της Ελευθερίας, από την οποία, όπως έλεγε ο ίδιος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, βγαίνουν οι πρωθυπουργοί. Μια παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα θυμίζει μέρες 2015 αυτή η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα. Και γιατί γίνεται εκτός των άλλων? Διότι το πρόσωπο του παλαιοκομματικού πολιτικού συστήματος παραμένει απεχθές για τους πολίτες, και όταν βλέπουν ότι δημιουργείται μια απειλή από την δική τους πλευρά με όλο το ράλι των δημοσκοπήσεων που υπήρξε. Θα μιλήσουμε ειδικότερα για τις δημοσκοπήσεις, μην τη βάζετε από την παράμετρο. Κύριε Γεωργιάδη, πρώτο ερώτημα το έθεσε και ο κύριος Φίλης και νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. Νομίζω ότι την περασμένη Δευτέρα φιλοξενούσα εδώ στην εκπομπή τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη.
Ήταν η βραδιά που είχατε βγει, νομίζω, εσείς νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και εκεί υπήρξε η σχετική ερώτηση και είπατε, αν δεν είμαι απολύτως ακριβής, με διορθώνετε, ότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να εγγυηθεί όλα αυτά τα πράγματα τα ψευδή, την απάτη εν πάση περιπτώσει και το ξεδιάντροπο προεκλογικό επίδομα της 13ης σύνταξης του Τσίπρα. Είχα ρωτήσει λοιπόν τον κύριο Μάκη Βορύδη και είπε ότι εγώ ήμουν σε σύσκεψη το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ήταν, λέει, ο κύριος Γεωργιάδης, οπότε μπορεί να μην είναι πολύ καλά ενημερωμένος, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τα ψηφίσουμε και θα τα εφαρμόσουμε. Κάθε χρόνο θα εφαρμόζουμε αν είμαστε κυβέρνηση. Τι ισχύει τελικά? Καλά, φαντάμε θα κάνουμε και ένα κύκλο συζήτηση για αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή με τον Ρουβίκονα. Και αυτό, βεβαίως. Και τα έσχη κατά του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη και όσα έγιναν στην Αθήνα. Για το να σπάνε το παιδί του και να βρίζουν τον πατέρα του, που τον δολοφόνησε 17 Νοέμβρη, παραπέμπει σε κάφρους, βαρβάρους και δεν θα είναι από χειρότερες εκφράσεις στην τηλεόραση και όχι σε κανονικούς ανθρώπους. Και πρέπει το κράτος να αντιδράσει δυναμικά, κέρια και αποφασιστικά. Υπάρχουν και ήδη και ανακοινώσεις, θα τα συζητήσουμε. Οι ανακοινώσεις δεν φτάνουν σε αυτήν την περίπτωση. Θα τα συζητήσουμε. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την επόμενη. Λοιπόν, ναι. Ακούστε. Εγώ τον κύριο Φίλη τον εκτιμώ και γι' αυτό θα τον παρακαλέσω να κάνουμε μια τίμια συζήτηση. Γιατί αυτά που είπε δεν ήταν τίμια και δεν τον τιμούν. Σημείωσα ότι είπε ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αντίθετος στην αύξηση του βασικού μισθού. Και τώρα λέει, μιλάει για αύξηση διπλάσιο του ρυθμού του ΑΕΠ. Απολύτως ψευδές. Τον προκαλώ να κάνει τώρα Google στο κινητό του και να βρει μια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ήταν αντίθετος στην αύξηση του βασικού μισθού. Αντιθέτως, η ανακοίνωση για την αύξηση σε ρυθμό διπλάσιο του ΑΕΠ έγινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέει, πριν την αύξηση του 11% του βασικού μισθού, ένα μήνα πριν, ο Κυριάκο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν ήταν αντίθετος στην αύξηση του βασικού μισθού, αλλά είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αύξηση διπλάσια του αριθμού του ΑΕΠ. Και μάλιστα, εμείς εγκαλούμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ψηφισμένος νόμος που παραλάβανε από το Γιάννη τον Βρούτση την κυβέρνηση Σαμαρά προέβλεπε αύξηση του βασικού μισθού από την 1η-1η του 2017. Και στην πραγματικότητα ήρθαν και έδωσαν αύξηση του βασικού μισθού με 2 χρόνια καθυστέρηση, και γι' αυτό τους εγκαλούμε, και έχουν κάνει και ένα δεύτερο μεγάλο σφάλμα. Έχουν φορτώσει όλη την ασφαλιστική επιβάρυνση και την μισθολογική επιβάρυνση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτό συνδυαζότανε αύξηση βασικού μισθού με παράλληλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για τους εργαζομένους και για τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε η αύξηση του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία αναφανδόν υποστηρίζει, να μην βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, και αυτό, λέει, το κάνανε με καθυστέρηση και στραβά. Αλλά εις πάσα περίπτωση, ουδέποτε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αντίθετος στην αύξηση του βασικού μισθού. Ο κ. Φίλης είναι ανενημέρωτος ή είπε έναν ερυθρίαστο ψέμα. Δεύτερον, για τις συντάξεις, για τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Και κύριε Κοτρώτσο, νομίζω ότι ίσως και εσείς πρέπει να είστε, να παρακολουθήσατε, γιατί είστε πολύ ενεργό στο social media. Ούτε εγώ είπα αυτό που ρωτήσατε τον κύριο Βορύδη, ούτε ο κύριος Βορύδης απήντησε σε αυτό που είχα πει εγώ. Γι' αυτό και την άλλη μέρα το πρωί ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, ναι, τον οποίο φαντάζομαι εκτιμάται ιδιαίτερα δημοσιογράφο, ναι, ξεκίνησε την εκπομπή του Real FM ακριβώς με αυτό και είπε ότι επειδή εγώ ήμουν στην παρουσίαση της εκπομπής, παρακαλώ πολύ τους συμπαθείς και φίλους μου δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς ή άλλους, ήταν το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας την άλλη μέρα. Ποτέ δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό το οποίο του καταλόγησαν. Είπε το ακριβώς αντίθετο. Τι είπατε? Ήταν μια ειρωνία λοιπόν δική μου, Χατζηνικολάου, ότι δεν εγγυόμαστε τη 13η σύνταξη, έτσι ξεκίνησα, ναι, γιατί αυτό δεν είναι 13η σύνταξη, είναι μια απάτη. Εγγυόμαστε ότι συνταξιούχοι με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχουν μόνιμο μεγαλύτερο εισόδημα, γιατί από την άφηστα καθαρίσεις του εθνικού προϊόντος θα βάλουμε μόνιμα μεγαλύτερο εισόδημα στους συνταξιούχους. Αυτό είπα. Άρα ασφαλώς και δεν εγγυόμαστε την απάτη. Γιατί εδώ αυτό που έχει γίνει, εγώ εκπλήσωμαι. Άρα η ερώτηση στον κύριο Βορύδη στην εκπομπή ήταν παραπιστική. Θέλω να δεχθώ ότι ήσασταν. Είχατε μείνει στον τίτλο και δεν το ξέρατε. Μισό λεπτό. Επειδή τώρα μας. Εγώ θέλω να το εκλαϊκέψουμε εντελώς. Μας παρακολουθεί κόσμος. Ναι, άλλο λέω. Γνωστά αυτά. Άλλο λέω. Άρα ίσως ήταν μια παρεξήγηση. Δεν θα σα καταλογίσω δόλο. Ναι. Ίσως δεν είχατε δει καλά τι είχα πει εγώ. Προφανώς, δεν έχει σημασία. Προφανώς. Έκτοτε βεβαίως αυτό έχει παίξει παντού. Καλά, με τον ίδιο τρόπο. Άρα δεν το ανακάλυψα. Το fake news είναι μεγάλο δάνειο στην εποχή μας. Εγώ ξαναλέω τι είπα. Ήταν στο διαδίκτυο από τόσα μέσα. Υπάρχει, ακούστε, το βίντεο υπάρχει,
Ήμουνα με τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, για να καταλάβει τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, ναι, κατάλαβε πολύ καλά ξέρω, τι είπε. Ξέρω αυτό. Τι είπα, ούτε καν με διέκοψε για να μου πει τι είναι αυτό που λέτε. Ούτως ή άλλως το διευκρινίζετε τώρα. Λέτε λοιπόν ότι δεν είπατε ότι δεν εγγυάστε. Άλλο ρωτάω όμως εγώ. Όχι, είπα το ακριβώς αντίθετο. Ωραία. Άρα, ότι εγγυόμαστε άρα, μόνιμο υψηλότερο ναι. εισόδημα για τους συνταξιούχους. Άρα, με πρωθυπουργό αυτό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που, πήραν τώρα και θα πάρουν και του χρόνου το Πάσχα ως 13η σύνταξη εντός ή εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό εάν γίνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, λέτε ότι θα εξακολουθήσουν να το παίρνουν αυξημένο. Εγώ είπα θα παίρνουν περισσότερο εισόδημα στους συνταξιούχους. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Κατέθεσα μάλιστα στη Βουλή και το βάλαμε και στο σποτάκι από την ΑΔΑΕ το μέσο εισόδημα, επειδή λέει ο Τσίπρας ότι είναι το με τους πολλούς. Το καινούριο παραμύθι είναι ότι είναι η κυβέρνηση λέει, της αριστεράς είναι με τους πολλούς, ενώ έχει Μητσοτάκης είναι με τις ελίτ. Κατέθεσα την ΑΔΑΕ και φυσικά δεν το αμφισβήτησε ο κ. Πετρόπουλος, του το έδωσα στο χέρι του και δεν είπε κουβέντα. Μέσο εισόδημα συνταξιούχου στην Ελλάδα το 2014 13.252 ευρώ. Μέσο εισόδημα συνταξιούχου στην Ελλάδα το 2017, γιατί το 2018 δεν έχει βγει ακόμα την ΑΔΑΕ, 11.170. Με την κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά, που είχε το θράσος να φτιάξει αυτό το εμετικό σποτ που ευτυχώς απέσυρε, όπου προσπάθησε να κοροϊδεύσει τους συνταξιούχους ότι δήθεν επί της αριστεράς δεν κόπηκαν οι συντάξεις, που το πούμε τεράστιο ψέμα. Το 19 δεν κόπηκαν. Το 19 δεν κόπηκαν. Το 16, το 15, το 16, το 17 και το 18 κόπηκαν. Το 15, κύριε. Με τη σειρά. Ναι, βεβαίως. Το 15 κόπηκαν, για τον Ιούλιο του 15 αυξήθηκαν οι κρατήσεις υπέρ υγείας. 2% έγινε το 4 κύριε συντάξεις, δηλαδή 6, και από 0,6 επικουρικές. Μάλιστα, οι αυξήσεις υπέρ υγείας έγιναν σε αντικατάσταση του δικού μου 5 ευρώ, το 5 ευρώ του Άδων το γνωστό. Το 5 ευρώ το δικό μου είχε προϋπολογιστέν ποσό στον προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η αύξηση των κρατήσεων συνταξιούχους είναι 700 εκατομμύρια το χρόνο. Αν είχε μείνει το δικό μου 5 ευρώ, θα είχαμε πάρει από τους ανθρώπους που πηγαίναν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας την τετραετία 120 εκατομμύρια. Ο Τσίπρας τους πήρε 3.000 εκατομμύρια, δηλαδή 3 δις. Άρα και το θράσος και να το λένε. Το 5 ευρώ το υποστηρίζετε. Και το θράσος και να το λένε. Όχι, πάει στον ΕΟΠΗ αυτό. Δεν είναι για τον ΕΟΠΗ. Δεν είναι πλέον ασματικό. Δεν είναι για τον ΕΦΚΑ. Είναι για τον ΕΟΠΗ αυτό. Μην μπερδεύετε. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Σβέρκο, όταν μιλάτε για λεφτά. Όταν μιλάτε για μαζί θα πετάξετε ακριβή. Ξαναλέω. Το 6% υπέρ υγείας που έκανε ο Τσίπρας πάει στον ΕΟΠΗ και όχι στον ΕΦΚΑ. Πάει δηλαδή για την υγεία. Το 5 ευρώ του Άδωνη, το πλήρωνε ο κάθε συνταξιούχος. Ναι. Το πλήρωνε ο κάθε συνταξιούχος. Εάν πήγαινε και εφόσον πήγαινε στο νοσοκομείο στο κέντρο υγείας, το πολύ το πλήρωνε μέχρι 3 φορές το χρόνο, γιατί εξαιρούνται οι χρονίως πάσχοντες. Άρα το 5 ευρώ το στηρίζεται. Άρα 15 ευρώ το πολύ το χρόνο, ενώ τώρα ο Τσίπρας τους παίρνει 50 ευρώ το μήνα. Κύριε από όλους, είτε πηγαίνουν πριν, είτε βοηθήστε με, πριν προχωρήσουμε να βάλουμε βοηθήστε με απλώς για τη συζήτηση. Μισό λεπτό κύριε Γεωργιάδη. Ένα τελευταίο ρε παιδί, ένα τελευταίο. Λοιπόν, θέλω να απαντάτε όμως τις ερωτήσεις. Έτσι, για να πάμε λίγο πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά. Μάλιστα, έκανα 3 φορές την ίδια ερώτηση. Τώρα έγινε η 13η ψευδοσύνταξη και πήραν συνταξιούχοι αυτές τις κρατήσεις που είπε ο κ. Φίλη ότι φορολογούνται. Όχι. Δεν είναι μόνο η φορολογία το 22%, είναι και το 6% υπέρ υγείας μέσα. Άρα ο κάθε συνταξιούχος που βλέπει να του λείπουν 30 και 40 ευρώ, μέσα εκεί είναι και το 5 ευρώ του Άδωνη. Αλλά δεν είναι 5 ευρώ, είναι 40 ευρώ με τον Τσίπρα. Άρα, το λέω για να καταλάβετε. Άρα είναι σαν να λέτε το μέγεθος. Ναι. Το 5 ευρώ θα εφαρμοστεί αν γίνεται η κυβέρνηση. Ξανά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε 700 εκατομμύρια στον ΕΟΠΗ. Αν λέτε σε κάποιον τεχνοκράτη, θες να δώσεις πίσω τα 700 εκατομμύρια για να πάρεις 28. Δύσκολο να πείσω κάποιον γι' αυτό. Σας λέω όμως ότι τι είναι πιο δίκαιο. Να παίρνω από τους συνταξιούχους το χρόνο 28 εκατομμύρια ή να τους παίρνουμε 700. Λοιπόν, κύριε φίλε, στα θέματα τα οποία έθεσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν δημιουργώ εντυπώσεις. Διαβάζω όμως τι δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ το έχω μπροστά μου. Για το βασικό μισθό. Επιμένω σε μεταρρυθμίσεις που θα κινητοποιούν ξένες και εγχώριες επενδύσεις. Οι επενδυτές αποθαρρύνονται από το υψηλό κόστος εργασίας. Ο κύριος Τσίπρας δεν δίστασε να στείλει ένα διτό μήνυμα με την αύξηση του κατώτου μισθού. Ένα λαϊκίστικο προς τους ψηφοφόρους του και ένα αποτρεπτικό προς τους επενδυτές. Αυτό είναι υπέρ του βασικού μισθού. Βεβαίως. Αυτό. Φυσικά. Προσέξτε. Αυτό, αυτό. Ας το ξεκινήσω και δεν λέει χαιρετίζω. Και το... Δεν λέει χαιρετίζω. Ναι. Λέει ότι είναι φίλοι, ένα λαϊκίστικο ακούσατε, μήνυμα. Ήταν λαϊκίστικο, δεν φορτώσατε την αύξηση του βασικού μισθού στην επιχείρηση. Ενώ θα έπρεπε, αυτό λέει το tweet,
να μειώσετε αντίστοιχα τις ασφαλιστικές φορές. Αυτό σας λέει. Ακούσατε λοιπόν. Ναι, σας απαντάω. Όχι μόνο λοιπόν λέει ότι είναι λαϊκισμός η αύξηση του κατώτου μισθού, αλλά προχωράει μετά, όταν καταλαβαίνει και πρέπει να διορθώσει αυτό που είπε, γιατί ναι, την έχει αυτή την τάση ο κ. Μητσοτάκης, να πετάει κάτι και μετά να βγαίνει διορθωτικές κινήσεις. Μάλιστα. Το κάνατε λάθος. Λέω λοιπόν, όπως λέει τα παρακάτω. Όλα. Ακούστε ένα λεπτό. Ναι. Το πρώτο είναι αυτή η πρώτη αντίδραση. Λαϊκισμός η αύξηση του βασικού μισθού. Το δεύτερο τώρα λέει, προτείνουμε να είναι η αύξηση του βασικού μισθού διπλάσια. Σωστά. Του ΑΕΠ. Δηλαδή πόσο είναι αυτό, 3-4%. Το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Εμείς θέλουμε να έχουμε 4% το χρόνο. Λεπτό. Σήμερα μιλάμε. Εμείς θέλουμε 4% το χρόνο. Άρα 8% το χρόνο. Άρα στην τετραετία αφήστε τη δικιά σας 24% λέμε εμείς. Κάνατε 11%. Κύριε Γεωργιάδη, μην μιλάμε τώρα όλοι μαζί πάνω στον άλλον. Σας λέω ότι διαπράξαμε. Και μην μιλάμε με υποθετικά σενάρια. Τι θέλετε. Και εγώ θέλω λοιπόν να πάμε όλοι στον παράδεισο. Αλλά θα πάμε και στην κόλαση. Τι να κάνουμε. Άλλο συζητάμε τώρα. Το έχετε κανονίσει αυτό. Άρα για να μιλάμε με μια σοβαρότητα μεταξύ μας. Εσείς λέτε ότι το 11% δεν έπρεπε να υπάρξει ως αύξηση στο βασικό μισθό. Μα αυτό εδώ, το tweet του κ. Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Και βγαίνετε και λέτε μετά ότι θέλετε 2, άντε και 2%, 4% αύξηση. Πάντως, κύριε φίλε, είτε 11%. Έχει σημασία αυτό. Ρωτήστε τον άνθρωπο που παίρνει το βασικό μισθό, αν το 50% το μήνα παραπάνω έχει σημασία ή όχι. Ρωτήστε τον επιχειρηματία που πήρε πάνω από την αύξηση, αν θα αναγκαστεί να απολύσει κάποιον ή αν θα πάρει ένα λιγότερο και υπάλληλο. Και σε αυτό απαντώ τώρα λοιπόν. Απαντάτε. Το φάσμα των απολύσεων και της μείωσης των θέσεων εργασίας. Δεν επιβεβαιώνεται. Ναι. Πρώτον, διότι έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αποδέχονται και αυξάνουν αυτό το μισθό. Και δεύτερον και σημαντικότερο, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό υπάρχει ένα μεγάλο μέρος μερικής απασχόλησης των 300 ευρώ. Κάτω από το βασικό μισθό. Μην το μπερδεύετε. Μην το μπερδεύετε. Είναι κάτω από το βασικό μισθό. Μην το μπερδεύετε. Ένα περίπου 40-45% των νέων θέσεων. Που σημαίνει ότι δεν πιάνουν καν τον μισθό. Η κοινωνιολογία ότι ο βασικό μισθό θα μειώσει τις θέσεις απασχόλησης δεν επιβεβαιώνεται. Αυξάνει τις θέσεις μερικής απασχόλησης. Αυτό το έχει πει και το ΕΒΑ ο κ. Μίχαλος και ο κ. Κορκίδης και άλλοι το έχουν πει. Τελευταίο θέμα και τελειώνω. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο 5 ευρώ. Για να είμαστε ειλικρινείς και να μην του φάμε το δίκιο, 25 ευρώ υποστήριζε ο ίδιος ως Υπουργός Υγείας και είχε επιβληθεί. Και ανάγκασε το ΠΑΣΟΚ τότε που συμμετείχε στην κυβέρνηση να του τραβήξει το αυτί και να το πάρει πίσω το 25 ευρώ. Και έμεινε 5 ευρώ. Έχει σημασία αυτό? Έχει μια σημασία. Το καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι έχει μια σημασία. Έχει σημασία αν μην υπάρχει 5 ευρώ στα νοσοκομεία σήμερα? Άμα η εισφορά υγείας όμως είναι μεγαλύτερη, πολλαπλάσια, άμα είναι 700 εκατομμύρια τα ποσά που δίνονται υπέρ υγείας, αντί για 25 εκατομμύρια. Η εισφορά υγείας διασφαλίζει για όλο τον κόσμο, όπως επίσης και η κρατική ενίσχυση, τη λειτουργία του ασφαλιστικού και του υγειονομικού συστήματος. Αυτό έλεγε όμως και ο κύριος Γεωργιάδης. Έλεγε ότι με το 5 ευρώ διασφαλίζεται. Έλεγε ότι ο φτωχός πήγαινε να μπει στο νοσοκομείο μέσα. Όχι, ο φτωχός εξαιρείται. Ο φτωχός που θα πήγαινε να κάνει. Ο φτωχός εξαιρείται από 5 ευρώ. Ένα λεπτό. Να κάνει στα εξωτερικά ιατρία μια εξέταση, θα έπρεπε να πληρώνει 25 ευρώ, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Και όχι 5. Είναι ψέμα που. Γιατί όχι 25, λέγατε. Άμα στο εξωτερικό θα το πάρετε πίσω. Να βγάλω τα χαρτιά. Βεβαίως. Ήταν για την νοσηλεία το 20 ευρώ. 5 ευρώ ήταν πάντα στα εξωτερικά ιατρία. Το 20 ευρώ που είχαμε προτείνει ήταν για την νοσηλεία. Άρα είπατε ψέματα, κύριε Φίλη, για να μου πείτε. Βγάλτε τα χαρτιά. Βγάλτε τα τώρα. Αλλά όμω δεν σα λέω συγγνώμη αν το λέτε. Εγώ σα είπα, σα σέβομαι, μην μου κάνετε τέτοια. Όχι, δεν ήταν ποτέ 25 ευρώ. Λέτε ψέματα. Για μία ημέρα νοσηλεία. Μία ημέρα νοσηλεία. Μία έω 100, όσο θέλει. Για την νοσηλεία θα σου πει. Με παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ έφυγε το 25 ευρώ. Αυτό είναι αλήθεια. Με παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ φύγε. Λάθο δικό μου το 10%. Ωραία. Και άλλο λάθο τώρα. Ναι. Τότε επί των Δικαίων Υπουργείας είχαμε περίπου 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστες. Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα που λέτε απ' όλα. Αυτό λοιπόν, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαλειφθεί. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στα νοσοκομεία και γι' αυτό έχουμε, δεν είναι λόγια αυτά του αέρα, 800.000 επιπλέον επισκέψεις στα νοσοκομεία τη χρονιά που μας πέρασε. Το ξέρει ο κόμμας αυτό. Ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ανόρθωσης της δημόσιας υγείας και μια μεγάλη προσπάθεια ικανοποίησης των βασικών αναγκών για τους πολίτες στα νοσοκομεία. Λοιπόν.
να προσθέσω λίγο. Θα απαντήσετε στην τηλεόραση. Το ΦΕΚ του νόμου μου για του ανασφάλιστου. Τι εφαρμόστηκε, πέστε μα. Θα σα το πω αν θέλετε. Τα λόγια τώρα. Και για το ΦΕΚ θα σα πω και για τον καταλογισμό που ζητάγανε 30 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Κύριε, εκτό να μου δώσετε ένα λεπτό να το εξηγήσω. Βεβαίω. Εγώ πάλι θα πω ότι θεωρώ ότι είναι παραπληροφορία. Θα ρωτήσει ο Νίκο ο Σβέρκο. Παρακαλώ. Όταν έγινε υπουργό υγεία, πράγματι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήσαν αποκλεισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγεία γιατί είχαν χάσει την ασφαλιστική του ιδιότητα. Mm-hmm. Έθεσα πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική μου εξειδιαπρονάτηση με την Τρόικα αυτό να λήξει και το κράτος να καλύψει την ασφαλιστική του κάλυψη, δηλαδή του δώσει πρόσβαση στα νοσοκομεία και στο φάρμακο. Ο νόμος ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2014, άρθρο 1 του νόμου για το παιδί είναι. Θυμάστε ένα σποτάκι που έπαιζε στην τηλεόραση που έλεγε για ασφαλισμένους και μη πηγαίνετε στο παιδί. Γιατί ανοίξαμε παιδί, και στου ασφαλισμένους και στου μη ασφαλισμένους. Και τον Ιούνιο του 2014 εξέδωσα την υπουργική μου απόφαση με την οποία έμπαιναν όλοι και οι ανασφάλιστοι στα νοσοκομεία. Ο καταλογισμός για 30 εκατομμύρια που αναφέρουν 200 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς και ο κύριος Φίλης αφορούσε την περίοδο μέχρι την ψήφιση του νόμου μου. Έχω προκαλέσει τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ξανθό, δεν τον κάνει ποτέ, να φέρουν στη Βουλή έναν καταλογισμό μετά την ψήφιση του νόμου μου. Δεν μπορεί να υπάρξει, διότι θα ήταν παράνομο κάποιο νοσοκομείο να το καταλογίσει, εφόσον είχε αφαιρεθεί από τον νόμο. Άρα λοιπόν, τι κάνουν τώρα, παίρνουν τους καταλογισμούς που είχαν γίνει σε ανασφάλιστους πριν ισχύσει ο νόμος μου. Και προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Και θα σας πω ότι έχω καταθέσει ερώτηση στη Βουλή επί Υπουργείας Γκουρουμπλή και θα την βγάλω στο Twitter αύριο την απάντησή του το Μάιο του 2015, όπου τον ρώτησα πόσοι ανασφάλιστοι είχαν κάνει χρήση του νόμου μου το Μάιο του 2015. Και μου απήντησε ο κ. Γκουρουμπλής ότι μέχρι το Μάιο του 2015, κύριε φίλη, 240.000 ανασφάλιστοι είχαν ήδη πάει στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας δωρεάν λόγω του νόμου Γεωργιάδη. Έρχεται λοιπόν Νίκο. Ο Φίλης που είναι σοβαρός. Προσέξτε, που είναι σοβαρό, το δέχομαι. Το είπε, απαντήσατε. Και λέει αυτό το ψέμα στην τηλεόραση. Ένα ψέμα. Ψέμα! Είναι η συνείδηση του πολίτη. Μη φωνάζει. Κανονικό ψέμα. Κύριε Γεωργιάδη, όταν φωνάζει κάποιο ψέμα δεν λέει. Ξέρετε κάτι. Προσέξτε. Αφού έχετε φωνάζει, χαρτιά, βγάλτε το φέρμα να το δείτε. Όποιος φωνάζει βγάλτε το ψέμα, να το ψέμα. Είστε κανονικοί ψεύτες και προπαγανδιστές. Έλα σε παρακαλώ. Είναι ο δικό μου νόμο, η δικιά μου υπουργική απόφαση, με τη δική μου διαπραγμάτευση από την Τρόικα. Εμεί το κάναμε και εσεί το λέτε. Κύριε Γεωργιάδη, υπόθηκαν και από τι δύο πλευρέ. Θα βγάλει τα συμπεράσματα αυτό που μα βλέπει εσεί. Με ο πολίτης γνωρίζει πάρα πολύ των καλά κυβερνήσεων, άλλωστε, πεστούσανε τον κόσμο από τα νοσοκομεία και γι' αυτό είχαν άλλωστε, κοινωνικά φαρμακεία και κοινωνικά λεωφορεία. Γι' αυτό το λόγο. Άλλωστε, χθες ο κ. Ξανθός επιτέλους παραδέχθηκε την αλήθεια. Ποια είναι η μόνη αλλαγή που κάνατε στο νόμο μου? Προσθέσατε τους λαθρομετανάστες. Καμία άλλη αλλαγή δεν κάνατε. Λαθρομετανάστες. Και όταν την έκανε, την παράνομη μετανάστες. Όταν την έκανε την αλλαγή αυτή ο κ. Ξανθός, του είπα στη Βουλή, είναι λάθος αυτό που κάνετε, γιατί θα δημιουργήσετε ένα κύμα ανθρώπων που θα έρχονται στην Ελλάδα. Να ρωτήσω μόνο τώρα. Για να Νίκο, Νίκο, Νίκο. Χθες το παραδέχτηκε ο κ. Ξανθός. Έτσι κι αλλιώς πάντως δεν επιβεβαιώνει. Αυτή η προπαγάνδα με τις ανασφάλιστες του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώσει. Απολαμβάνω να σας ακούω αυτό το πολιτικό πινκ-πονγκ έχει ενδιαφέρον. Αλλά να κάνουμε κι εμείς καμία ερώτηση. Ο κ. Γεωργιάδης φτιάχνει μια δική του αφετηρία. Εγώ ως υπουργός υγείας. Μα η δική μου υπογραφή είναι. Τι να κάνουμε. Δικιά σας είναι. Δείξαμε τη δικιά σας τότε. Δείξαμε τη του φίλου. Και το ξέρει ο πολίτης αυτό. Δεύτερο θέμα. Μιλάει για περικοπές συντάξεων. Το ΦΕΚ υπάρχει. Χάσανε 40% από τη σύνταξή τους οι άνθρωποι πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Επιμονίων. Ψέμα είναι αυτό. Γιατί συνεχίσατε εσείς? Όχι, καλά, η προηγούμενη ενημέρωση. Ανορθώνουμε το. Δεν θα γίνει κατανοητό. Ανορθώνουμε το. Δεν θα το καταλάβει κανείς. Καλύτερα να το περιγράψετε από το περιγράψατε. Αυτό λέει τώρα. Λοιπόν, Νίκο και μετά ρωτάει ο Πάνος. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι όταν μιλάμε με νούμερα να μιλάμε με ακρίβεια. Πρώτα να πούμε και να. Επειδή δεν κατάλαβα και ποια ήταν τελικά η υπόθεση αναφορικά με το 25 ευρώ, διαβάζω κάποιες δηλώσεις σας. 8 να δούμε και τα τωρινά θέματα για την υγεία. Ναι, 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 ευχαριστώ. Ναι. 8 Ιανουαρίου του 2014 που λέγατε ότι, ότι ήταν λάθος. Πότε, πότε? 8 Ιανουαρίου του 2014. Το μέτρο των 25 ευρώ ήταν σωστό, λέγατε κύριε Γεωργιάδη. Εγώ το περασπίζομαι και σήμερα. Λέτε, ωραία, άρα λοιπόν έπεφτε. 20 ευρώ στην οσηλεία σας είπα ήταν. Ναι, εντάξει, άρα λοιπόν έπεφτε λοιπόν στο κεφάλι του ασφαλισμένου 25 ευρώ. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι εσείς δεν το εφόσον το βρίσκετε σωστό. Εφόσον για τη μεταρρυθμίση στην υγεία. Μα εφόσον το βρίσκετε σωστό, κύριε Γεωργιάδη, πολιτικά να μιλήσουμε. Εφόσον το βρίσκετε σωστό, εφόσον το βρίσκετε σωστό, πάει να πει ότι σε μια δεύτερη φάση, σε επόμενη φάση, μπορεί όχι, και να το επαναφέρετε. Κρίθηκε και κόπηκε. Αλλά ξαναλέω. Ναι, αλλά εδώ. Εσείς βρίσκετε σωστό ότι παίρνουν 50 ευρώ κάθε μήνα τον κάθε συνταξιούχο, κύριε Σβέρκο. Το βρίσκετε σωστό. Από τον κάθε συνταξιούχο στην Ελλάδα παίρνετε εδώ και 4 χρόνια, παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, 50 ευρώ από τον καθένα. Το βρίσκετε σωστό.
Το ασφαλιστικό σύστημα έτσι όπως υπάρχει δεν τώρα. Δεν είναι ασφαλιστικό για την υγεία σας, λέω. Η ερώτηση, Νίκο, ποια είναι η ερώτηση. Όχι, απλώς το αφήσω, δεν πειράζει. Εάν σας ενοχλεί το δικό μου 5 ευρώ, 25 ευρώ, όπως λέτε, που θα πλήρωνε κάποιος μία φορά στη ζωή του. Δεν σας ενοχλεί το 50 ευρώ το μήνα. Τόσο σοβαρά το λέτε. Εμένα, κύριε Γεωργιάδη, το ένα είναι ασφάλιση, το άλλο είναι χαράτσι. Το ένα είναι ασφάλιση για την υγεία, το άλλο είναι χαράτσι. Μην τα μπερδεύετε. Γιατί δεν το ίδιο είναι χαράτσι και μάλλον θα πάνε σε φτωχού. Το άλλο είναι ασφάλιση. Τώρα. Αφού στον νόμο εξαιρούνται οι φτωχοί, τι να κάνετε. Να μην υπάρχει ασφάλιτρο για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό μας πω τώρα. Τι μας λέτε τώρα. Εσείς το λέτε τόση ώρα. Το 65 ευρώ λέτε, κύριε Γιώργο. Το άλλο είναι ασφάλιση και ανορθώθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας. Αφού λοιπόν σας αρέσει. Δεν έχουμε ελληματικά νοσοκομεία και έχουμε και προσλήψεις που σταμάτησαν το 2010 στα νοσοκομεία. Αφού σας αρέσει λοιπόν να παίρνετε 50 ευρώ από τον καθένα εφόρου ζωής. Σας πήρασε το 25 ευρώ για μία φορά στη ζωή του καθενός. Επαναλαμβάνω, δεν παίρνουμε... Έλα, παρακαλώ, υποκρισία που... Αν μπορείτε λίγο κατεβάστε λίγο την ένταση, γιατί δεν μπορώ καν να κοινωνήσουμε το κοντρόλ. Ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίλης, παίρνει από τον Ιούλιο του 2015 50 ευρώ το μήνα από τον κάθε συνταξιούχο. Υποχρεωτικά. Πάει ή δεν πάει στο νοσοκομείο. Ο Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία δεν τα έπαιρνε αυτά τα λεφτά. Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε. Κύριε Γεωργιάδη, παίρνει περισσότερα το σύστημα υγείας. Το δικό σας. Όλα τα συστήματα υγείας. Το δικό σας. Και το δικό σας. Το δικό σας παίρνει και περισσότερα, λέω. Εμείς δεν κόψαμε 40% τη συντάξη που κόψατε εσείς. Καταλαβαίνετε το λοιπόν. Κύριε Φίλη, το θράσο να μιλάτε σήμερα. Ελάτε τώρα. Κύριε Φίλη, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά, κύριε Γεωργιάδη, σε εσάς μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Σε εσάς απευθύνομαι πρωτίστως. Μου λένε ότι θέλει να παρέμβει, ναι. Ειδικά για τα θέματα τα ασφαλιστικά, κάτι είπατε, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Πετρόπουλος. Αν δεν έχετε αντίρρηση, εγώ οφείλω να ρωτήσω, κύριε Φίλη, εικάζω ότι δεν έχετε και εσείς αντίρρηση. Όταν είστε έτοιμοι, ναι, το θέλω. Λοιπόν, έχω βρεθεί και με τον κύριο Γεωργιάδη σε εκπομπές ανάλογες και εγώ είμαι υπέρ των παρεμβάσεων εάν τα θέματα. Είναι επί της ουσίας. Πάντως, Νίκο. Τον Ιούνιο επίσης, επειδή και το άλλο πάνω, θέμα, για το άλλο θέμα πάντως, που λέγαμε για τον κατώτατο μισθό, τον Ιούνιο του 2017 σε εργαζόμενους, νομίζω στον τομέα της εστίασης, κάτι τέτοιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία και για μια κυβέρνησή του. Και επίσης, ξαναλέω, τα μαθηματικά, επειδή είναι και, πώς θα το πούμε, είναι και έτσι αμήλικτα. Έτσι, έως το 8% που θέλει, αν ας πούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάσει την οικονομία να τρέχει με 4%, μιλάμε για 8%. Υπάρχει του 11%. Άρα πάντως, λοιπόν, ναι. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα γενικότερο ζήτημα. Ένα γενικότερο ζήτημα που και εγώ θέλω να πάω και σε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πάω και σε κάτι άλλο το οποίο έχει ιδιαίτερο νόημα. Και νομίζω ότι τώρα που βρισκόμαστε και εκτός μνημονίων έχει ακόμα περισσότερη. Να μείνουμε όμως λίγο, επειδή θα έχουμε και την παρέμβαση του κ. Πετρόπουλου. Ωραία. Νίκο, να μείνουμε λίγο σε αυτά τα θέματα. Μπορώ να πάμε σε άλλο θέμα. Να ρωτήσω κάτι για την εξέλιξη. Γιατί θέλουμε να μείνουμε και λίγο. Αφού το δούμε. Το δούμε του πέρα από το 25 ευρώ ή το 5 ευρώ του 14 του κ. Γεωργιάδη, υπάρχουν δηλώσεις τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εγώ, επειδή τα γνωρίζει τα θέματα υγείας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε. Θέλω να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα για τον κόσμο. Είπε ξεκάθαρα σε συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ ότι εγώ εγγυώμαι τις 12 συντάξεις. Όχι τη 13η. Το είπε. Ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος. Να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο μηχανισμό στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων κατά το πρότυπο του ΕΚΑΣ. Αυτό δηλαδή που καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς θέλω να πω το εξής. Μιλήσατε προηγουμένως για την υγεία. Τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες, οι ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανούν οι οικογένειες, όχι στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά με ιδιωτικές, έχουν φτάσει περίπου στο 40% των συνολικών δαπανών. Το είπε εμένα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ξανθός, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική δαπάνη είναι περίπου 40%. Έτσι, που σημαίνει ότι περίπου το 40% μιλάμε για τη δημόσια υγεία, αλλά αυτή τη στιγμή ένα 40% των συνολικών δαπανών. Είναι ιδιωτική υγεία. Επομένως έχει αποτύχει. Πάντοτε ήταν πάνω, έτσι. Έχει αυξηθεί πάντοτε τα τελευταία ήταν. Χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Εμφανίζεται ως εγγυητής των συντάξεων. Και μάλιστα, εγώ πραγματικά απόρρισα λίγο που άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι στο ψηφοδέλτιο γράφει συντάξει. Εγώ συνήθως στα ψηφοδέλτια διαβάζω ονόματα και διαβάζω κόμματα ιδέες, δηλαδή ιδεολογίες. Αλλά το έκανε λίγο σαν παζάρι. Πώς θα σας πιστέψει, κύριε Φίλη, ότι είσαστε εγγυητής των συντάξεων όταν. Επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΚΑΣ καταργήθηκε. Οι επικουρικές συντάξεις μειώθηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων. Όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμα και οι πιο χαμηλοί,
δέχτηκαν τις εισφορές αυτές που λέτε υγείας και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Και επιπλέον οι νέοι συνταξιούχοι, αυτοί που ήταν, αφήστε τους παλαιούς, το τι είχε γίνει στο παρελθόν. Εδώ οι νέοι συνταξιούχοι από το 16 και μετά έχουν μειωθεί οι συντάξεις του 38% με τον νόμο Κατρούγκαλου. Και μάλιστα με πρόσφατο νόμο, ενώ θα αυξάνονταν από το 2019 σύμφωνα με τον πληθωρισμό και με το ΑΕΠ που λέγατε προηγουμένως, ψήφισατε ένα νέο νόμο που λέει ότι πάει το 2022. Καμία αύξηση μες το 2022. Στους νέους συνταξιούχους που χάνουν πλέον 38% σε σχέση με τους παλιούς ή και στους παλαιότερους που έχουν χάσει. Γιατί να πιστέψουν το ΣΥΡΙΖΑ ότι εγγυάται τα εισοδήματά τους όταν επί των ημερών έχει χάσει. Να απαντήσω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα δεν είναι παζάρι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Σαν παζάρι το εξέλαβα. Ακούστε. Ότι το ψηφοδέλτιο θα είναι τα μέτρα κοινωνικής στήριξης που προτείνει η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι ένα τέτοιο εισαγωγικά παζάρι είχε πει και ο Ομπάμα. Όταν έλεγε ότι στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο ψηφοδέλτιο το δικό του, θα είναι γραμμένο το σύστημα υγείας. Το Obamacare. Δεν είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ χειροπιαστό, εύλωτο και μην το παρεξηγούμε. Αυτό είναι. Όταν πέφτει ψηφοδέλτιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, στις εκλογές αυτές και στις άλλες, είναι ψηφοδέλτιο με τις κοινωνικές παροχές, με το κοινωνικό κράτος, με μια αντίληψη ανάπτυξης. Και προηγουμένως, δεύτερον, το 2015 το λέγατε, αλλά είχαμε μειώσεις. Προχωρώ. Δεύτερο. ΕΚΑΣ. Πράγματι, υπήρξε στις μέρες που της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μια περικοπή. Κατάργηση του ΕΚΑΣ. Είναι υλοποίηση του νόμου 3863 του 2010. Δηλαδή μνημονιακού νόμου των προηγούμενων κυβερνήσεων. Περιμένετε. Το διαπραγματευτήκαμε. Όχι. Είχατε δεσμευτεί στο νόμο μέσα ότι θα εφαρμοστεί από 1η-1η-2015. Ελάτε το. Κάντε μεγάλο. Διαβάστε το. Το ξαναλέω. Νόμος 3863 του 2010. Θα τα πούμε μετά. Δέσμευση ότι θα εφαρμοστεί. Απλώς υπήρχε μηχανισμός εγγυημένου εισοδήματος ταυτόχρονα. Ένα λεπτό. Κύριε Φίλη, υπήρχε ένας μηχανισμός εγγυημένου εισοδήματος. Ένα δισευρώ. Θα τα ακούσετε τώρα. Άρα λοιπόν είναι υλοποίηση μνημονιακής δέσμευσης των κυβερνήσεων των προηγουμένων Σαμαρά και Παπανδρέου. Το 10 είπατε. Του νόμου του 10. Ή ξανά Γιανακοπούλου ήταν υπουργό. Όχι, εσείς το είχατε παραλάβει. Το είχατε παραλάβει. Από τον Γιανακοπούλου. Από τον Ραγκούζη. Από την κυβέρνηση. Από την Τζάκρη. Από αυτούς δεν μου λέτε. Όχι, με συγχωρείτε, από αυτούς δεν μου λέτε. Το παραλάβαμε από αυτούς ή όχι. Τα εφιολογήματα είναι ωραία. Ξέρω ότι κοντρώτησε εφιολόγημα είναι αυτό. Ο νόμος λοιπόν. Έτσι να πει και κοντά στο εφιολόγημα. 63 του 10. Του 10, δηλαδή τη Ξενογανακοπούλου, του Κουρουβλή, τη Τζάκρη, του Μωραήτη. Κυβέρνηση σε του Γεωργιάδη. Όχι, του Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδη μπορεί να το 10 και μετά. Και μετά και μετά. Ο Γεωργιάδη μπορεί να το 10 να αλλάζει. Άρα λοιπόν είναι σκηταρονομία μνημονίων. Τι λέτε κύριε. Να είσαστε λοιπόν πιο σαφεί σε αυτά που λέτε και να μην κάνουμε πλάκε μεταξύ μα. Είναι πλάκα αυτό. Ένα αυτό λοιπόν. Ήταν τη Ξενογανακοπούλου. Επαναλαμβάνω, βαριά μνημονιακή δέσμευση που όπω είπα Τσακαλώτο προχθέ ήταν μια ήττα τη κυβέρνηση. Βαριά ήττα τη κυβέρνηση. Και θα επανορθώσουμε. Για τους νέους συνταξιούχους ήταν πάλι μνημονιακός. Από τον νόμο Κατρούγκαλου. Και θα επανορθώσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει δεύτερη τετραετία. Από τώρα θα επανορθώσουμε. Με μια άνοδο της οικονομίας που βλέπουμε ότι υπάρχει. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία κάνει που δεν τη βλέπει. Και όταν αναγκάζεται να διαψευστεί, λέει ναι, αλλά ανεβαίνει η οικονομία, θα ανέβει η Νέα Δημοκρατία σε λίγο. Λέει για γέλια πράγματα. Δεσμευόμαστε ότι αυτήν την δεινή ήττα που υπέστη η κυβέρνηση με το ΕΚΑΣ, το οποίο Τσακαλώτος, θα το επανορθώσουμε τμηματικά έχοντας μία πολιτική. Τώρα, η συζήτηση έχει ένα χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου, που έχει να κάνει με τα μοντέρνα διάθεση. Επαναλαμβάνω, κόπηκαν 40% οι συντάξεις επί κυβερνήσεων των μνημονιακών Παπανδρέου, Σαμαρά και Βενιζέλου. Υπήρξε μια μείωση που αναφερθήκαμε σε αυτό το πράγμα, περιορισμένη. Πολύ περιορισμένη. Κακώς, μάλιστα. Και τώρα παίρνουμε τα πρώτα μέτρα που αναιρούμε προγραμματισμένες μειώσεις, όπως συνέβη με την δέσμευση για τις συντάξεις, και προχωρούμε και σε επανόρθωση αυτών. Θα μου πείτε, μπορούμε να δεσμευτούμε με ακρίβεια ότι θα επανέλθουν οι συντάξεις στο παλαιό επίπεδο? Μόνον εάν υπάρξει μια πορεία ανάπτυξης, την οποία εγγυάται η πολιτική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάπτυξη για όλους. Γιατί η ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, αλλά αν δεν είναι για όλους και είναι για τους ημέτερους, για αυτούς που ξέρουμε τόσα χρόνια, τότε πράγματι θα ωφεληθούν λίγοι και όχι όλοι. Γι' αυτό έχει σημασία το σύνθημα, που δεν είναι σύνθημα, είναι η καρδιά μιας πολιτικής, ότι θέλουμε μια ανάπτυξη για όλους, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Λοιπόν. Λέει ο κ. Μητσοτάκης,
Με αυτό διχαστικό λέει. Προσέξτε. Το νέο σύνθημα τώρα του κ. Μητσοτάκη. Είναι διχασμός να μιλάτε σπουδαιό. Εγώ λέω για όλους να υπάρχει ανάπτυξη. Αφήστε το όλους. Πάντως, κύριε κοινωνία, φίλοι, το 2015 και το 2016 είχαμε ύφεση για όλους. Έτσι δεν είχαμε λοιπόν, ανάπτυξη. Και τώρα έχουμε ανάπτυξη. Και τώρα για πρώτη ανάπτυξη, φορά κύριε, μετά τα μνημόνια Υπουργέ, έχουμε πολύ ανάπτυξη. Ανάπτυξη λέει φίλοι. Λοιπόν ο κ. Μητσοτάκη. Για όλους. Δεν λέει για όλους. Και βάλτε τελεία σας παρακαλώ. Διότι δεν υπάρχει μια κοινωνία που είναι αδιαφοροποίητη ως προς τις κοινωνικές σχέσεις και τα συμφέροντα, είναι διαφοροποιημένη κοινωνικά. Και αν κερδίζει ένας, κάνει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί όλοι να κερδίζουν όσο θέλουν. Πάντως, συγγνώμη, Σεραφή, μια παρέμβαση. Προς τον κύριο Γεωργιάδη. Πάλι για τα μαθηματικά, μια παρατήρηση για το τέτοιο. Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης φώναζε πριν για το 50 ευρώ και το 50 ευρώ. Το 50 ευρώ στο 2%. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή τα μαθηματικά έχουμε. Είναι και 6%. Μισό λεπτάκι. Το 50 ευρώ κτλ. Είναι σε 2.500 ευρώ σύνταξη. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο περισσότερος κόσμος λοιπόν δεν παίρνει 2.500 ευρώ. Είναι λάθος. Μαθηματικά σας είναι λάθος. Όχι, όχι, τα μαθηματικά σας μαθηματικά είναι λάθος. Είπα 2 στην κυρία και 6 στην κυρία. Δεν πειράζει. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, θα απαντήσετε προφανώς. Θέλω να βάλω. Η περικοπή υπέρ υγείας είναι 2% τη κύριε Σβέρκο, και από το 0 που ήταν 6% σε επικουρικές. Και αυτό βγαίνει 50 ευρώ. Επιμένετε ότι βγαίνει 50 ευρώ. Πολύ πάνω από το 5 ευρώ πάντως. Και από το 25 ευρώ. Άρα δεν βγαίνει 50 ευρώ. Ούτως ή άλλως. Άρα δεν βγαίνει 50 ευρώ. Βγαίνει 700 εκατομμύρια το χρόνο. Δάρατε τους συνταξιούχους και δείτε να σπειράζει το 5 ευρώ. Υποκριτές και ψεύτες. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε μισό λεπτό. Έχετε απέναντί σας τώρα, δώστε μου τον κύριο Πετρόπουλο που ζήτησε να παρέμβει, αυτόν που κατηγορείται ότι έκδαρε τους συνταξιούχους. Άρα νομίζω ότι... Εμένα κατηγορήσε βασικά έτσι. Νομίζω ότι εσύ όχι. Έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο, τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Κύριε Πετρόπουλε, μου είπαν ότι ζητήσατε να παρέμβετε. Τι ακριβώς, για πείτε μας. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας ότι δεν περνάνε τα λόγια της με τις πράξεις που η κυβέρνηση ακολουθεί, δημιουργεί ένα διαρκές σενάριο ψευδολογικό ότι έχουμε πρόβλημα με τη μείωση των συντάξεων και ούτω καθεξής. Η μέση σύνταξη, το έχω πει και στη Βουλή, τα είπα και σε ένα συνέδριο που είμαστε μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν αντέκουσε με επιχειρήματα τα στοιχεία που έδωσα, ότι η μέση σύνταξη με βάση τα στοιχεία 14-18, το 2014-2018, αυξήθηκε κατά 20 ευρώ. Ακούγομαι. Συνεχίστε κύριε Πετρόπουλε. Αυξήθηκε κατά 20 ευρώ η μέση σύνταξη, συγκρίνοντας το 2014 με το 2018. Λέτε ότι αυξήθηκε η σύνταξη κατά 20 ευρώ από το 2014. Βάζει και εμένα παράθυρο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό ζήτησε. Η μέση σύνταξη. Κύριε Πανικήτα, από 957 είναι 977 περίπου. Αυτά προκύπτουν από το σύστημα Ήλιος. Το σύστημα Ήλιος είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο χορηγεί τις συντάξεις στη χώρα και βγάζει από μόνο του τα συστήματα, τους μέσους όρους. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε, όπως λέει συχνά ο κ. Βρούτσης, ότι παρατηρούμε στοιχεία. Είναι το ίδιο σύστημα το να οποίο είχε δημιουργηθεί και ημερό. Να βλέπουμε και όλους αν μπορούμε. Λοιπόν, κύριε, το 2% το έχετε στο χέρι σας. Κάτι το διαβάστε, για να μην φανεί το λέω εγώ. Πάρτε το χαρτί και το διαβάστε. Το 2% της υγείας στη μέση κυρία είναι 15 ευρώ. Αυτό είναι. Το παραπάνω δε, που έγινε από το 4-6%. Και μάλιστα μιλάμε για την εισφορά στην ΕΟΠΗ. Και αυτό. Και από το 0-6 επικουρικές. Μην λέτε ψέματα στην τηλεόραση. Κύριε μα κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη, ένατο. Είστε υπουργός. Ο δημοσιογράφος να μην το ξέρει δικαιούται. Εσείς δεν επιτρέπετε να μην το ξέρετε. Μισά μαθηματικά κάνετε, κύριε Γεωργιάδη. Επειδή δεν έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο εδώ, κύριε Πετρόπουλε, μισό λεπτό. Κύριε Πετρόπουλε, μισό λεπτό, με ακούτε. Με ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, από το κοντρόλ, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Από το κοντρόλ. Πρώτον, για να ακούμε τον κύριο Πετρόπουλο, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ένταση ήχου και τον θέλουμε να τον βλέπουμε, να μας βλέπει και να βλέπουμε και τον κύριο Γεωργιάδη στον οποίο απευθύνεται. Πάμε λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, τώρα για να μπορείτε να συνομιλείτε. Μην διακόψω. Ναι. Υπάρχει σύστημα που λέγεται Ήλιος και δείχνει όλα τα στοιχεία της δαπάνης για τις συντάξεις.
Και αυτό το διαμορφώνει αυτόματα το σύστημα. Η μέση μεικτή σύνταξη το 2014 τον Δεκέμβριο ήταν 953 και το Δεκέμβριο το 18 ήταν 973. Μετά την καταβολή της 13ης σύνταξης η διαφορά θα είναι ακόμα πιο μεγάλη υπέρ των πολιτικών που ασκούμε, σε βάρος των πολιτικών που ασκούσε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Είναι ακόμα μεγαλύτερη η μέση σύνταξη που καταβάλουμε σήμερα. Ναι, κύριε Πετρόπουλε, τι από όλα αυτά που είπε... Όσο αφορά την εισφορά για τον ΕΟΠΗ, ο ΕΟΠΗ κρατούνταν εισφορά επί παλιάς σύνταξης που δεν λάμβαναν οι συνταξιούχοι. Ήταν εκείνοι που λάμβαναν μια φορά και έναν καιρό και μετά τις περικοπές που συνέβησαν, 11 κατά σειρά, ενώ συνέχισαν να καταβάλουν οι οποίοι επί μια σύνταξη που δεν λάμβαναν, παίρναν και πολύ, μια πολύ μικρότερη σύνταξη και πήραν μεγάλη εισφορά. Ωραία. Βάλτε μία τελεία. Να μικρώσω τη σκέψη μου. Η εισφορά για τον ΕΟΠΗ πλέον είναι επί του πραγματικά καταβαλλόμενου ποσού συντάξεων. Και αυτό οδηγεί τελικά σε ένα πολύ μικρότερο. Σε μικρότερη δαπάνη για τους ασφαλισμένους σε σχέση με την παλιότερη. Αυτά δεν τα βάζει όλα μαζί ο κύριος Γεωργιάδης και μιλάει για πράγματα τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να βάλτε τελεία να απαντήσει, κύριε Πετρόπουλε, λοιπόν. Να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και θα δώσετε μια τελευταία απάντηση εσείς και θα σας αποδεσμεύσουμε. Καταρχάς, εγώ αναφέρθηκα στο επίσημο χαρτί της ΑΔΑΕ που κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων. Το κατέθεσα στην ομιλία μου παρόντος του κυρίου Πετρόπουλου. Αυτό που μου δώσατε είναι. Αυτό που σας έδωσα, βέβαια. Μπορείτε να το διαβάσετε αν θέλετε να ακούσετε. Εισοδήματα 2014. Συνταξιούχου. Μέσο εισόδημα συνταξιούχου. Μέσο εισόδημα συνταξιούχων. 2014 13.231,51. Εισοδήματα 2017 11.175,24. Λοιπόν, διαφορά μείον 2.056 ευρώ. 2.056 ευρώ λιγότερα υπολόγισε η ΑΔΑΕ. Ότι αν το εισόδημα, το μέσο εισόδημα του κάθε συνταξιούχου επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με την κυβέρνηση Σαμαρά. Πάμε όμως τώρα να πούμε για το μείζον. Ο κύριος Πετρόπουλος. Για να είστε δίκαιος, βέβαια πρέπει να πείτε ποιο ήταν το 9, το 10, το 11, το 12. Για να είναι το 14. Δεν απαντάω σε όλους ταυτόχρονα. Σα απαντήσω μετά σε αυτό. Πρώτα στον Πετρόπουλο. Μετά σας πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Πετρόπουλο. Πρώτα απ' όλα. Για συντάξει δεν μιλάτε, κύριε Γεωργιάδη. Για τη συντάξη. Τώρα μπορείτε να μην με διακόψετε. Εμένα με νοιάζει βασικά το εισόδημα του συνταξιούχου περισσότερο. Γιατί το αν παίρνει σύνταξη δεν παίρνει και την παίρνετε από τον πίσω χέρι δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει ότι του μένει στην τσέπη. Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, η ΑΔΑΕ. Κύριε Κοτρόφη, παρακαλώ. Κύριε Πετρόπουλε, θα απαντήσετε αμέσως μετά. Θα το χαρτί και θα πει το χαρτί είναι ψέματα. Εφόσον δεν αμφισβητείτε το χαρτί, μη μου λέτε αν σα νοιάζει η σύνταξη. Εμένα με νοιάζει το εισόδημα. Τι μένει στην τσέπη του συνταξιούχου. Επί ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Κύριε, παρακαλώ μισό λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Πετρόπουλε, σας παρακαλώ, ακούστε λοιπόν, με λίγο. Ξαναλέω. Μισό λεπτό. Δεν ακούγεστε και οι δύο. Δεν ακούγεστε. Κάνετε κακό και οι δύο στους εαυτούς σας. Αφήστε. Έχει νόημα πάντω αυτό που λέει ο κύριος Πετρόπουλε. Έχω τον λόγο τώρα. Κύριε Πετρόπουλε, δεν ακούγεστε. Θα περιμένετε να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε αμέσως μετά. Μην μιλάτε όμως ο ένας πάνω στον άλλο. Εφόσον δεν αμφισβητεί το χαρτί, ξαναλέω για να καταλάβει είναι ο κόσμος. Είναι δύσκολο για σας. Επί ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΔΑΕ του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή ότι ο κάθε συνταξιούχος έχει 2.000 ευρώ το χρόνο λιγότερα από ό,τι η κυβέρνηση Σαμαρά. Γιατί τώρα, λέει ο κύριος Πετρόπουλος, μα ο ήλιος λέει ότι δίνουμε μέση σύνταξη μεγαλύτερη. Πρώτα απ' όλα ο ήλιος, για να το πούμε, είναι ένα σύστημα που έφτιαξε ο Υπουργός Εργασίας του Σαμαρά, ο Γιάννης Βρούτσης. Και που ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή τον πολέμησε. Να το πούμε και αυτό. Άρα αξιόπιστο. Αξιόπιστο, πολύ αξιόπιστο. Μόνο που στο σύστημα αυτό δεν είχαν προβλεφθεί να υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ και υπέρ υγείας που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Πάμε να το και όταν ο κύριος Πετρόπουλος ανακοίνωσε αυτό το στοιχείο, βγήκε ο Γιάννης Βρούτσης στη Βουλή και του εξήγησε, και δεν μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Πετρόπουλος, ότι στην ουσία έχουν πειράξει τα στοιχεία. Γιατί βγάζουν στο σύστημα 970 ευρώ. Αλλά μέσα στο εισόδημα του ταξιούχου βάζουν και το 20% των κρατήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή σαν να παίρνουν τώρα τη 13η σύνταξη στρογγυλή και όχι κουτσουρεμένη. Άρα το στοιχείο που αναφέρεται πριν είναι ψευδές, το κάνετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο και επαναλαμβάνω, το χαρτί που κατέθεσα στη Βουλή δεν το αμφισβητήσατε, δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε και δείχνει ότι γδάρατε τους ταξιούχους. Λοιπόν,
Κύριε Πετρόπουλε, απαντάτε, βεβαίως, απαντάτε συνολικά, δεν τον διακόπτει κανείς, δεν ακούγεται καλά, είναι από... Και μετά πραγματίζω και ο Φίλη, έτσι. Από τηλέφωνο και μετά επιστρέφουμε στη συζήτηση. Έχουμε αφήσει γραμμότητες. Έκανα την παρέμβασή μου, διότι πρέπει να συγκρίνουμε ίδια πράγματα. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για μείωση συντάξεων. Εγώ λοιπόν μιλάω για συντάξεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για εισόδημα συνολικό, διότι είναι γνωστό ότι το εισόδημα όλων των Ελλήνων τα χρόνια που προηγήθηκαν έπαθαν μια πολύ μεγάλη κατάρρευση. Και δεν μιλάω, και τα απόνερα της κρίσης εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν είναι προβλήματα τα οποία έχουν έλυσει. Συνεχίστε, κύριε Πετρόπουλε, γι' αυτό ζήτησα. Βοηθήστε με, ζήτησε να παρέμβει, αλλά δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε κανονική επικοινωνία. Ολοκληρώστε, κύριε Πετρόπουλε, ολοκληρώστε. Λέω λοιπόν ότι σε σχέση και με το θέμα της κράτησης για τον ΕΟΠΗ, που πράγματι αυξήθηκε από 4 σε 6% κατά 2% δηλαδή, κατά 2% παραπάνω για τις κύριες συντάξεις. Και από 0 σε 6 υπουργές. Η επιβάρηση, η μέση επιβάρηση για τις κύριες συντάξεις είναι 15 ευρώ. Η μέση επιβάρηση για τις συντάξεις είναι 15 ευρώ. Αν όμως το συγκρίνουμε το θέμα της κράτησης των εισφορών επί του τρόπου που γίνονταν αυτή η κράτηση παλιά, δηλαδή επί συντάξεων που καταβάλλονταν μια φορά και έναν καιρό και στο μεταξύ με 11 διαδοχικές μειώσεις καταβαλαθρώθηκαν, εν τούτης, για τον οποίο εξακολουθούσαν να καταβάλουν τη μεγάλη εισφορά οι συνταξιούχοι. Σκεφτείτε μόνο τούτο, ότι εμείς επιστρέψαμε 355 εκατομμύρια περίπου, ακριβώς επειδή γίνονταν κρατήσεις υπέρτερες εκείνων που όφυλαν οι συνταξιούχοι, διότι η εισφορά, αντί να κρατείται της καταβαλλόμενης σύνταξης, καταβαλλόταν μιας μη καταβαλλόμενης σύνταξης. Και μόνο αυτή η διαφορά δείχνει ότι τελικά η σύνταξη τώρα ως προς τις κρατήσεις για τον ΕΟΠΗ δεν υφίσταται αυτή τη μεγάλη αφαίρεση εισοδήματος που είχαν οι συνταξιούχοι με τον παλιό τρόπο. Κύριε Πετρόπουλε, δυστυχώς σας αδικεί η επικοινωνία, δεν είναι εύκολο. Με αδικεί πραγματικά και δεν συνηθίζω να βγαίνω τηλεφωνικά, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά πάντως θα ανανεώσουμε ούτως ή άλλως το ραντεβού μας. Οργανώστε μια συζήτηση. Θα το κάνω. Το έχουμε κάνει ήδη μια φορά. Το έχουμε κάνει ήδη μια φορά, θα το κάνουμε ξανά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατήστε αυτά που έχουμε να πούμε. Θέλω μόνο να σημειώσω. Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ότι ο κ. Πετρόπουλος και μου ζητάει την άδεια να παρέμβει, επειδή υποτίθεται είχα πει κάποιο ψέμα. Δεν είχα πει κάποιο ψέμα, ούτε αμφισβήτησα το χαρτί που ανέφερα. Είναι άλλο το εισόδημα, άλλο η σύνταξη. Αν παρεμβαίνει ο ένας εκπομπές του άλλου γιατί θέλει να πει τη δική του άποψη, δεν είχε γίνει εκπομπή στην τηλεόραση. Ψέμα δεν είπα. Ούτε αμφισβητήθηκε το χαρτί που κατέδωσε. Άλλο το εισόδημα, άλλο η σύνταξη. Είπατε ανακρίβεια. Την απόλυτη ακρίβεια. Άλλο το εισόδημα, άλλο η σύνταξη. Συγγνώμη, οι συνταξιούχοι στις δηλώσεις τους δηλώνουν τη σύνταξή τους. Τελεία και πάμε. Όχι, δεν δηλώνουν τη σύνταξή τους. Μα δεν δηλώνουν μόνο αυτό, βέβαια. Δεν δηλώνουν, είναι φοροφυγάδες συνταξιούχοι. Μα δεν δηλώνουν μόνο αυτά. Δεν έχουν εισόδηματα από ενίκεια. Μειώθηκαν οι συντάξει. Από το 14 στο 17 μέσα σε 3 χρόνια μπήκαν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι καινούργιες πάνω. Να πω κάτι. Άκουσε, Νίκο. Όταν έχουν μπει μέσα στο σύνολο των συνταξιούχων, οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν δει 38% μειωμένες στις συντάξεις τους, δεν είναι μείωση εισοδήματος, δεν είναι μείωση συντάξεων. Οι επικουρικές αυξήθηκαν, μειώθηκαν 6%. Όλα αυτά είναι μειώσεις που τελικά καταγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι αδειμονούν και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Φίλης να απαντήσει ο ένας τον άλλον. Πάμε λοιπόν σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Η συζήτηση εκ των πραγμάτων έχει ζωή. Αναπώ ότι ανεβάζω στο Twitter τώρα την υπουργική του ασφάλους που είχα βγάλει. Έτσι, για να τη δουν. Λοιπόν. Γιατί θα την πω μετά. Να ανεβάζουμε για να τη δουν. Κάνει και. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Επόμενη μέρα, δεύτερο μέρος. Νίκος Φίλης, Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκος Βέρκος, Πάνος Σαμυράς, οι καλοί συνάδελφοι. Είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Πετρόπουλου για τις συντάξεις.
Επιστρέφουμε. Πάνω, θέλεις να ρωτήσεις εσύ τον κύριο Φίλη? Θα μείνουμε ούτως ή άλλως στα θέματα αυτά εκ των πραγμάτων. Είναι και τα θέματα υγείας. Ωστόσο, θέλω, αν δεν έχετε αντίρρηση, βεβαίως θα απαντήσετε, να μπούμε και στα θέματα των δημοσκοπήσεων. Είμαστε 4-24 ώρα πριν τις εκλογές, όπως και στο θέμα Ρουβίκονας που έδειξε κάτι, ο κύριος. Πριν προχωρήσει να απαντήσει, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να κάνουμε συζήτηση πετώντας χαρτιά και νούμερα στο τραπέζι. Η κυβέρνηση έχει με σαφήνεια τοποθετηθεί ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,1 δις για τη χρονιά που διανύουμε. Και με βάση αυτό, που είναι πιστοποιημένο στοιχείο και από την Κομισιόν, προχωρεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος κατά τη Νέα Δημοκρατία? Τα μέτρα τα οποία προτείνει και που είναι? Ακόμη μεγαλύτερη μείωση φορολογική. Αυξήσεις, λέει, θα δώσει μεγαλύτερες στις συντάξεις. Όλα αυτά τα οποία λέει. Πόσο φτάνουν? Έναν υπολογισμό που είχα ακούσει από τον αρμόδιο υπουργό αναπληρωτή, τον κύριο Χουλιαράκη, ανέβαζε τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρει ακριβώς αυτά? Υπάρχουν λεφτά? Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου, όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Και η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση, αποδεικνύει ότι δεν πετάει νούμερα στον αέρα, να είμαστε συγκεκριμένα και να κοστολογούμε. Το θέμα επίσης αυτό έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι επιμένει ότι ένας φεύγει, ένας τάχεται στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή ότι θα έχουμε μειωμένες προσλήψεις στην ουσία. Ότι θα συρρυκνωθεί περαιτέρω δημόσιος τομέας. Με ένας φεύγει, ένας έρχεται. Όχι, ένας φεύγει, ένας έρχεται, είστε εσείς. Εμείς λέμε 5. 5, έχετε δίκιο. Έχετε απολύτω και συγγνώμη. Σε κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις, μία πρόσληψη. Μία πρόσληψη. Στο δημόσιο. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, ορθώς και ευχαριστώ που με διορθώσατε, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό που θα προλαμβάνονται κάθε χρόνο. Fair play, λέγεται αυτό. Οι 4.500 για την ειδική αγωγή που αυτές τις μέρες γίνεται ο διαγωνισμός, θα γίνουνε? Οι 15.000 για την εκπαίδευση, θα γίνουνε? Διότι το μόνο που άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι θα πάρει 1.500 αστιφύλακες, αστυνομικούς. Μάλιστα. Δεν έχουμε ανάγκη από νοσοκομιακό προσωπικό, από κόσμο στην υγεία και στην εκπαίδευση. Εμείς παραλάβαμε ένα διαλυμένο από άψη προσλήψεων σύστημα στα νοσοκομεία. Από το 2010 είχε να γίνει πρόληψη στα νοσοκομεία. Και προχωρήσαμε σε χιλιάδες προσλήψεις. Χρειαζόμαστε και άλλες για την ανόρθωση του συστήματος υγείας. Θα γίνουν αυτές? Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν θα κάνει προσλήψεις στην ουσία? Αυτή είναι η φοβερή συρρήκνωση. Λοιπόν, και ήταν τοποθέτηση και ερώτηση ταυτοχρόνως. Και τελειώνω, γιατί έχει σημασία όταν μιλάμε με ερωτήσεις. Έχουμε πάλι ορισμένα μέτρα που έχουμε να κάνουμε. Με την επιδότηση ενοικίου, 200 περίπου εκατομμύρια. Με τα σχολικά γεύματα, 160.000 σήμερα, με προοπτική να γίνουν 600.000. Αν θα συνεχίσουν, λέτε αυτά ή όχι? Θα συνεχίσουν αυτά? Ή θα περικοπούν και αυτά και θα τελειώσουν? Διότι, επαναλαμβάνω, με όσα λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει, σε εισαγωγικά θα δώσει, στην ουσία είναι μια υπόθεση μη κοστολογημένη, πετάμε νούμερα στον αέρα. Ωραία. Να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, απλώς να προσθέσω σε όλα αυτά. Έχει ένα καλό θέμα. Τα 241 δισεκατομμύρια, τα οποία, εκατομμύρια, 241 εκατομμύρια, τα οποία είναι το rebate προ-κρίση στην ουσία. Από τις φαρμακευτικές εταιρείες, η επιστροφή χρημάτων. Θα έρθουν? Γιατί εμείς θα τα πάρουμε. Γιατί επί τόσα χρόνια δεν τα παίρνατε εσείς? Τα χρήματα που χρωστούν οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές, να δώσουν στο δημόσιο, να επιστρέψουν στο δημόσιο. Ωραία, απαντήστε. Πάμε τώρα, με τη σειρά. Καταρχάς, εκκρεμεί να διαβάσω, η απόφαση μου είναι 5/6/2014. Την έχω ανεβάσει στο Twitter, μπορεί να τη δουν οι άπειρες εβδομάδες. Διαβάζω, απλώς για να ακούσει ο κόσμος. Καλά, την πιστοποίησα κι εγώ δια της ανάγνωσης. Όχι, όχι, άλλο. Είμαι ασφάλιστος. Λέμε, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομιακής περίθαλψης, πολυήμερης υβραχίας, καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών. Α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής, ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή υπήκο 100 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκο τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντας στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοση βιβλίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ιδιωτικό φορέα. Και β' ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική του ικανότητα λόγω φυλών στα οικεί ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. Δείτε την απόφασή μου, 5/6/2014. Υπουργός Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης με την έγκριση της Τρόικας, άρα από εκείνη τη μέρα και έπειτα
όλοι ανασφάλιστοι. Χαρτοπόλεμο λέγεται αυτό. Πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Πλην μεταναστών. Πλην μεταναστών και προσφύγων. Πλην των παρανόμων μεταναστών. Είπα, οι νόμιμα διαμένοντα το είχαν. Οι παράνομοι μετανάστε δεν το είχαν. Και χθε ο κ. Ξανθόπουλο κατάλαβε μετά από 5 χρόνια. Θέμα δημόσια υγεία υπάρχει. Όταν αποκλείσει ανθρώπου που δεν είναι στην Ελλάδα. Απαντήστε τώρα. Είπατε έναν ισχυρισμό. Όταν χιλιάδες μετανάστες. Στον οποίο απαντήσαμε είναι χαρτοπόλεμο. Μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποκλειόντουσαν από το σύστημα υγεία. Εγώ το έδειξα το ΦΕΚ στην τηλεόραση. Μέχρι τότε τι γινόταν. Μέχρι τότε τι γινόταν. Θα απέξω. Μέχρι να αναλάβω εγώ αυτή την πρωτοβουλία ήταν όμω το λέτε. Και επαναλαμβάνω. Εγώ το έκανα όμω. Τι να κάνω. Όχι ο Τσίπρας. Ένα χαρτί βγάλατε. Ένα χαρτί. Τίποτα δεν βγάλατε. Ο νόμος του κράτους είναι ένα χαρτί. Εφαρμόστηκε τίποτα. Εφαρμόστηκε. Τίποτα δεν εφαρμόστηκε. Τίποτα. Το ξέρει ο κόσμος. Ο κύριος Κουρουμπλής μου απήντησε το Μάιο του 2015 ότι από τον Ιούνιο του 2014 που έβγαλε αυτή την απόφαση μέχρι το Μάιο του 2015 είχαν κάνει χρήση του νόμου 240.000 ανασφάλιστοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκε τα κονδύλια για να το κάνει αυτό. Χαρτιά ρίχνε στον αέρα. Κάθε Έλληνας θυμάται τα σποτάκια στην τηλεόραση που λέγανε. Τους απάντησε για ασφαλισμένους και εμείς. Ο κύριος Ξανθός και ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Και ο κύριος Ξανθός χθες απήντησε ότι υπάρχει τρύπα τελικά στο ασφαλιστικό μας σύστημα γιατί πάρα πολλοί μετανάστες έρχονται από άλλες χώρες μόνο για να μπουν στα νοσοκομεία. Και είπε μάλιστα χθες για πρώτη φορά ότι πρέπει να βρούμε ασφαλιστικές δικλίδες. Γιατί κινδυνεύει να καταρρεύσει το σύστημα από αυτό το πράγμα. Έχονται ξαναξέρετε άνθρωποι στην Ελλάδα για να μπουν στο νοσοκομείο τζάμπα. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Δεύτερο. Ένα λεπτό. Τώρα πώς. Η διαφορά την καταλαβαίνω. Και όμως. Η διαφορά είναι ότι εμείς βρήκαμε χρήματα για να υλοποιήσουμε την ασφάλιση των ασφαλιστών. Εσείς ένα χαρτάκι βγάλατε. Το έκανε ένα χαρτάκι. Τίποτα δεν έγινε. Όχι ο Τσίπρας, όχι εσείς. Μια κουβέντα, τίποτα δεν κάνατε. Ένα χαρτάκι. Τα χρήματα ποιος τα βρήκε. Ποιος βρήκε τα χρήματα για την ασφάλιση. Τίποτα δεν βγάλατε εσείς. Τίποτα δεν βγάλατε. Ποιος προϋπολογίζει. Εγώ δεν διέκοψα, ρε παιδιά. Εγώ κάνω να σε ακούσω πιο πολύ. Σημειώνω εδώ στο βιβλιοκάκι μου και περιμένω. Μην το παίρνετε και θύμα τώρα στην κουβέντα. Δεν κάνει. Κάνε αυτό το προφίλ σα ότι είστε θύμα. Ελάτε τώρα. Είναι πολύ μεγάλη πρόοδο για τη χώρα. Πολύ μεγάλη πρόοδο για τη χώρα. Ότι ο κύριο Φίλη ω εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι ρωτάει εμένα, εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, πού θα βρούμε τα λεφτά και αν υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο. Γιατί λέω είναι μεγάλη πρόοδο. Γιατί όταν ήμασταν στι προηγούμενε εκλογέ, πριν από 5 χρόνια ακριβώ. Εκείνοι υπερασπίζαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έλεγαν θα πάρουν πάνω 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τσαμπουκά. Αυτό λέγανε τότε και ο Φίλης και όλοι και ο Σταθάκης και οι υπόλοιποι, που ήταν φυσικά απίστευτα ψέματα, τα χάσαν την πρώτη μέρα που γίνανε κυβέρνηση. Και οι άλλοι μισοί, τον ΑΝΕΛ που συνεργαστήκαν, ξέρετε τι λέγανε, ότι θα εγγράψουν στον κρατικό προϋπολογισμό τις γερμανικές αποζημιώσεις και με αυτό θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά τους. Άρα λοιπόν κύριε Φίλη, το να έρχεστε 5 χρόνια μετά. Και να μου κάνετε μια λογική ερώτηση επί του πραγματικού κόσμου και όχι τις ανοησίες που λέγατε τότε, το θεωρώ μεγάλη πρόοδο για την Ελλάδα. Και είναι γενική μου άποψη αυτή, ότι όταν κάποιος κυβερνάει, το αριστερό του μυαλό που είναι μια σούπα όσο είναι μικρό, σιγά σιγά γίνεται κανονικό μυαλό και καταλαβαίνει την πραγματικότητα. Και χαίρομαι λοιπόν που μου κάνετε μια κανονική ερώτηση. Μυαλά. Η αριστερά είναι ο χώρος της ουτοπίας. Η δεξιά είναι ο χώρος πραγματικότητας. Αυτή δηλαδή είναι η και της δυστοπίας. Τα μυαλά των... Πολλές φορές. Καταρχάς δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά παιδιά. Και μην μιλάμε τώρα έτσι. Να είμαστε λίγο στοιχειωτός ευγενείς. Όχι σούπα τα μυαλά των ανθρώπων, να μιλάμε καλά. Ωραία. Ξαναλέω τώρα αυτά. Το ότι περάσατε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις γερμανικές αποζημιώσεις και με ρωτάτε για τα λεφτά. Όχι ιστορίες επί ιστοριών. Δεν τα λέγατε αυτά. Στο συγκεκριμένο απαντήσω. Το πρόγραμμα σας το λέγατε. Δεν λέμε να πάμε τα λεφτά. Το συγκεκριμένο το πρόγραμμα σας ανοίξτε, το είχατε. Ένα λεπτό. Το συγκεκριμένο θα μιλάτε. Ωραία, θα πάμε να πάρουμε από τα μία χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Από εκεί, εντάξει. Εντάξει, τέλος. Μην ξαναρωτήσω τώρα. Άρα τα 5 δισεκατομμύρια αυτά τα 5 δις. Εάν δεν παραδεχτείτε ότι λέγατε πριν 5 χρόνια ανοησίες, θα σας απαντήσω αυτό που λέγατε πριν 5 χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, με τον ίδιο τρόπο θα ρωτηθεί κάποιος από εσάς εάν το Ζάπιο ήταν ανοησίες. Αν ο κύριος Σαμαράς σας έλεγε ήταν ανοησίες, μην παίρνουμε σε αυτή τη συζήτηση όμως. Προφανώς, έχουν απόσταση. Να θυμίσω ότι τα 11 δισεκατομμύρια του Ταμείου που τα χάσατε το Φεβρουάριο του 2015. Δόθηκαν τότε, το Φεβρουάριο του 2015. Τα χάσατε. Τι τα χάσατε. Τα πέσα στο Βαρουφάκι, θα πήραν πίσω. Επεστράφησε. Τα πέσα στο Βαρουφάκι την πρώτη μέρα. Δεν αξιοποιήθηκαν όπως λέτε εσείς. Τα 5 δισεκατομμύρια που πάμε τώρα, κύριε Γιώργο. Εμείς στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πέστε μας τώρα. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ μάλλον κύριε φίλη, παραλαμβάνω στον ρόλο και σοβαρό άνθρωπο, να πάρετε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ πέρσι και στη ΔΕΘ μάλλον πρόπερσι και πέρσι. Στις δύο ομιλίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης
έκανε κάτι που δεν έχει κάνει κανένας αρχηγός αντιπολίτευσης στο παρελθόν. Έβγαλε πίνακα πίσω στη βιντεοθόνη όπως μιλούσε και έβγαλε ανακωδικό προϋπολογισμού, ανακωδικό προϋπολογισμού. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Άρα εμείς δεν μιλάμε γενικά για ένα πρόγραμμα. Ούτε υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Είναι το πρόγραμμα όσα που είχατε πει, ενσωματώσει και τις μειώσεις των συντάξεων. Δεν είχαμε ενσωματώσει καμία μείωση μέσα στη συντάξη. Μηδέν. Καμία. Αυτό είναι ένα ψεύδος του ΣΥΡΙΖΑ. Που το λένε διαρκώς. Το έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης στο Μοσχοβησί. Ο κύριος Χατζηδάκης στο Μοσχοβησί τον ρώτησε πώς πρέπει να κάνουμε. Και εμείς έχουμε κάνει το πρόγραμμα. Άρα πρέπει να μας πείτε τι θα κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας, είπε. Τις μειώσεις των συντάξεων του 2019, αυτές λέει που ακυρώθηκαν τελικώς. Δηλαδή στα προγράμματά σας δεν είχατε ποτέ ενσωματώσει τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου. Ποτέ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επειδή δεν τα έχουμε ψηφίσει. Αυτό ομολογώ ότι ακούγεται πρώτη φορά. Ο κ. Χατζηδάκης άλλα είχε πει. Το κρατώ, το κρατώ. Ο κ. Χατζηδάκης εκεί στη δημοσιονομικός χώρος, πόσος είναι όμως, κύριε Γεωργιάδη? Πίεσε τον κύριο Μοσχοβησί. Ήταν η εποχή που όλοι είχαμε αγωνία αν θα κοπούν ή όχι οι συντάξεις. Ήταν η εποχή που καταθέσαμε τροπολογία για να μην κοπούν οι συντάξεις. Ωραία, ωραία. Ο νόμος που έκοβε τη συντάξη ήταν νόμος που η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει. Άρα πάμε τώρα στην ουσία. Πόσα χρήματα έχετε δεσμεύσει και με ποιον τρόπο για να εφαρμόσετε τα μέτρα αυτά που λέτε? Προέρχονται από μειώσεις κρατικών δαπανών που έχουν υπολογιστεί ανακωδικό προϋπολογισμό. Δεν αφορούν μισθούς και συντάξεις. Δεν αφορούν απολύσεις στο δημόσιο. Αλλά αφορούν εξοικονόμηση από τις πατάλοιπες. Μα υπάρχουν 15 κωδικοί. Όπως υπολογίζεται το δημοσιονομικό χώρο. Έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε. Σε ένα πλαίσιο. Η συζήτηση γίνεται πλέον. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα θα μπείτε στο site της Νέας Δημοκρατίας όσοι θέλετε να συζητήσετε. Μα εσείς έχετε απομνημονεύσει την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά κάποιους χώρους από τους οποίους θα μειώσετε την Ιλιάδα? Στην Ιλιάδα ξέρω μόνο τους πρώτους τοίχους. Τους πρώτους τοίχους λοιπόν του προγράμματος Νέας Δημοκρατίας μπορείτε να μας τους πείτε? Από πού θα υπάρξει μείωση κρατικών δαπανών? Η αύξηση στο δημόσιο επί ΣΥΡΙΖΑ έφτασε τα 300 εκατομμύρια. Ξέρετε κάτι το λέω, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Δεν θέλω να πάνω, μισό λεπτό. Βεβαίως, το λέω πάνω, ξέρετε γιατί το λέω. Μπορεί να είναι, μισό λεπτό, μπορεί να είναι άδικη προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, πολλοί απορούν και διερωτώνται και υπάρχει και ένα βεβαρημένο παρελθόν. Ποιο είναι? Ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ο νυν πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, είχε μιλήσει για απολύσεις. Αντιλαμβάνεται. Όταν λοιπόν δεν ξεκαθαρίζει από πού θα προκύψουν η μείωση των κρατικών δαπανών, μπορεί να εικάσει ο καθένας ένα λεπτό, ρε παιδιά. Αν πάμε σε σχόλιο και με σχόλιο είναι σοβαρό. Ποτέ ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μίλησε για απολύσεις. Πώς δεν μίλησε? Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραλάβει μνημονιακό στόχο από τον προκάτοχό του κύριο Μανιτάκη της Δημάρ, που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, για 15.000 απολύσεις στο δημόσιο. Θα ακούσει ο κύριο Μανιτάκης, θα σου κάνει μήνυση στο τέλος. Η Δημάρ είπαν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Μανιτάκης. Το 2000... Δεν είναι η Δημάρ στο ΣΥΡΙΖΑ, με τρελάνετε. Επί υπουργείας του Μανιτάκη. Το Μανιτάκη όμως τον έβαλε η Δημάρ στην κυβέρνηση. Τότε ο Μανιτάκης λοιπόν ως Δημάρ είχε συμφωνήσει με την Τρόικα 15.000 απολύσεις. Αντίθετα, όταν πήγε ο Μητσοτάκης με αναπληρωτή υπουργό ή υφυπουργό, δεν θυμάμαι τίτλο είχε, την κυρία Χρυστοφιλοπούλου του Πασόκ, ζητήσαν από την Τρόικα και στην αναθεώρηση του μνημονίου έφυγε ο στόχος των απολύσεων. Δεν έμεινε. Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης ποτέ ως υπουργός δεν μίλησε για απολύσεις. Ναι, Νίκο, και πάνω. Απολύθηκαν 3.000 εκπαιδευτικοί. Απολύθηκαν οι καθαρίστριες. Τι λέτε τώρα, λέτε τον κόσμο? Ακούει ο κόσμος, έχει μνήμη ο κόσμος. Ελάτε τώρα. Όχι του Μητσοτάκη. Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη πώς το είπατε προηγουμένως εσείς, ιτηθήκατε για το ΕΚΑΣ. Και θα το φέρουμε μπροστά. Είχαμε ιτηθεί εμείς τότε για τους υπαλλήλους. Μα εσείς λέγατε τόσα καλά τόσα, κύριε. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς λέγατε τόσα καλά τόσα στο Σόιμπλε. Εσείς τα λέγατε αυτά, εγώ τα έλεγα. Τόσα καλά τόσα για τα μέτρα. Εγώ έχω πει βεβαίως.
Μα τι λέτε, κύριε. Για τι μεταρρυθμίσει μιλάμε, όχι για πωλήσει. Για φιλελεύθερα μέτρα. Αυτά έλεγε μέσα. Για φιλελεύθερα μέτρα. Αυτά ήταν οι μεταρρυθμίσει. Τα φιλελεύθερα μέτρα που λέτε. Αυτά ήταν. Απολύσει, τι άλλο ήταν. Λιτότητα και απολύσει. Δεν μπορώ να σα κάνω διάλεξη στην Ελλάδα τέτοια ώρα τη νύχτα τι θα πει φιλελεύθερη οικονομία. Όχι, η φιλελεύθερη οικονομία δεν είναι απολύσει. Το έχετε πει αυτό τόσα και τόσα. Για μεταρρυθμίσει, όχι απολύσει. Τι ήταν αυτό λοιπόν. Μειώσει. Να βάλουμε λίγο το μεταρρυθμίσει με άνοιγμα επαγγελμάτων. Να ρωτήσουμε μήπω και πάνω. Μήπω και πάνω. Κύριε Γεωργιάδη, σε συνέντευξη το 2013. Έχει ανεβάσει και τους τόνους και ο κύριος Φίλης. Είναι πολύ δυνατές οι φωνές σας. Αναμφίβολα. Να ρωτήσει. Για την ουσία. Και θα πάμε σε συνέντευξη το 2013 στο Sky, στον κύριο Ευαγγελάτο. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε. Στο Sky. Το 2000. Ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πει ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014. Ναι, οι απολύσεις 15.000 υπαλλήλων. Τι μου λέτε, λοιπόν, δεν υπήρχε ποτέ. Η δέσμευση Μανιτάκη σας λέω. Μα δεν υπήρχε ποτέ. Τι μου λέτε. Η δέσμευση Μανιτάκη σας είπα. Συγγνώμη, εσείς κάνατε τι έλεγε μόνο ο Μανιτάκης. Δεν είχε καμιά βολήση ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είχε καμιά βολήση ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεύτερον. Τα δύο τρίτα του προεδρισμού. Τα δύο τρίτα. Είχε δική του κυβέρνηση ο κύριος Μανιτάκης. Δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά. Ξαναλέω. Άρα τι λέτε, έχει υπογράψει ο Μανιτάκης. Τον Μητσοτάκη τώρα ως πρόσωπο. Μα τι έλεγε, δεν είχε λόγο ως διοικητικός υπουργός. Ο Μητσοτάκης παρέλαβε ετήσιο ποσοστιαίο στόχο απολύσεων. Υλοποίησε τον πρώτο χρόνο που παρέλαβε. Στόχο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας όμως. Και αφαίρεσε το στόχο για τα επόμενα χρόνια. Έλεγε για 7.500 απολύσεις. Το δεύτερο που είναι και επίσης της ουσίας. Πώς είπε ο κ. Σπίτης ότι ιτηθήκανε κατά κράτος το ΕΚΑΣ. Τότε είχε ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση απολύσεις. Το δημόσιο η δαπάνη. Όχι, όχι, το δέχομαι. Αφού το λέτε. Αλλά δεν είναι του Μητσοτάκη. Να ξεκαθαρίσουμε. Δικαιολογήστε όλες τις ήττες τότε. Ο Μητσοτάκης ποτέ δεν ήθελε να κάνει απολύσεις και έχει δεσμευτεί 1.000.000 φορές ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο δημόσιο με πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ναι. Μην το λέτε ερώτηση. Συνέχεια. Γιατί οι απολύσεις σταμάτησαν το Δεκέμβριο του 2014. Διότι στο μνημόνιο σας είπα που άλλαξε ο Μητσοτάκης τις αφαίρεσες. Όχι, κάνετε λάθος. Δες, αφού είναι κείμενα αυτά, από το πόλεμο στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Πάντως υπάρχουν απαντήσεις, κύριε Φίλη. Ξέρετε γιατί σταμάτησαν. Γιατί αυξήθηκε η φορολογία, κύριε Φίλη. Βεβαίως. Γιατί μόνο από το ΦΠΑ πήρατε 2 δισεκατομμύρια για τα τρόφιμα και την εστίαση. Μισό λεπτό. Ναι. Πρώτα να δούμε. Ενώ ξεκίνησε καλά η κουβέντα. Γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Για το πού θα βρεθούν τα λεφτά, κάπου χάλασε η κουβέντα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δεις πού θα βρεις τα λεφτά. Αυτά πει ο κύριος. Ο πρώτος τρόπος. Εγώ θέλω να πω δημοσιονομικά τι γίνεται. Ο ένας τρόπος τον έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και τον έχει εφαρμόσει. Ανεβάζω τη φορολογία διαρκώς, πετυχαίνω υπερπλεονάσματα από την υπερφορολόγηση, κόβω τις δημόσιες επενδύσεις, μια και νοιάζεστε για το δημόσιο τομέα, οι δημόσιες επενδύσεις κόβονται να δεις κάθε χρόνο, στο μισό. Και επιπλέον εμφανίζω ένα υπερπλεονάσμα 4,5%. Υπάρχει σε βάρος ανάπτυξη, έτσι. Γιατί είχαμε δύο χρόνια ύφεση, δύο χρόνια ρηχή ανάπτυξη. Άρα υπάρχει και μια εναλλακτική λύση. Όχι. Υπάρχει μια άλλη εναλλακτική λύση. Να το κάνεις όπως στην Κύπρο. Τι? Να μειώσεις τη φορολογία σου. Να αυξήσεις το εισόδημά σου, να αυξήσεις την οικονομία σου, να πετύχεις πλεόνασμα μέσα από την ανάπτυξη. Έτσι, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί να πω κάτι, το 1:1 ή το 1:5, γιατί να το κάνετε 1:5, γιατί να το κάνετε 1:20, να φεύγει ένας και απολαμβάνεται 20. Θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να δουν τις αντοχές. Έχουν μπει φορολογία και να σας πω κάτι, επειδή συζητήσαμε και νωρίτερα για τα ψηφοδέλτια και για το ΦΠΑ. Θέλετε να πανηγυρίζει ο κόσμος για το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στην εστίαση όταν έχετε πάρει 2 δισεκατομμύρια από το 2015 και μετά. Εσείς συγκεκριμένα, κύριε Φίλη, είχατε πει δεν θα μας ρίξετε, δεν θα μας ρίξετε για 10 λεπτά στα τρόφιμα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ένα δευτερόλεπτο μπορώ. Ένα δευτερόλεπτο. Όχι, για την ουσία. Πάνω από το 70% των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού είναι για μισθούς και συντάξεις. Μόλις γυρίσω στα δύο τρίτα. Η άσκηση των μετακλητών, κύριε Φίλη, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 έλεγε ότι δεν θα πάρει ούτε ένα μετακλητό. Αυξήθηκαν 5.000. Πώς γίνεται να μειώσεις. Είπε κάτι εδώ ο ότι τα δύο τρίτα του κρατικού προϋπολογισμού είναι δαπάνες για συντάξεις και για μισθούς.
Τι μου λέτε τώρα εσείς. Δεν θα βρείτε δισεκατομμύρια, ένα τρίτο. Τι μου λέτε. Και σας ρωτώ, όταν έρθετε τα 5 δις από πού τα βρείτε. Δεν απαντάτε τόση ώρα. Εξοικονομήσεις και κουραβέξαλα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. 5 δις. 5 δις είναι. Δεν υπάρχουν 5 δις. Αυτό σου λέω. Μα δεν είναι. Θα κόψετε τα χρήματα για την παιδική σύντηση. Θα κόψετε τα λεφτά για την ενίσχυση των ενοικίων. Απαντήστε. Θα κόψετε τα λεφτά για την ενίσχυση των ενοικίων. Κόπηκαν τώρα. Ελληνικό επίδομα. Πάντω το θυμάμαι και εγώ αυτό το κουλιαράκι. Τα 5 δις δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, με διαψεύδετε, να έχει υπάρξει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που να κοστολογεί. Και διαφορετικά να είναι να μας πούνε πόσα είναι. Πόσα είναι, να καταλάβουμε. Το κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δηλαδή. Σεραφείο, μακάρι αυτή η συζήτηση να γινότανε τον Ιανουάριο του 2015. Θα γίνει τώρα. Τον Ιανουάριο του 2015, γιατί τότε συζητούσαμε για το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Γιατί εύκολα μπορεί να πει. Συγγνώμη, πλήρωσα πολύ άσχημα. Γίνεται με μια πετυχημένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται με μια πετυχημένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρει ο λαό αυτό. Και γίνεται με βάση τα κοινωνικά συμφέροντα. Τον λαό να βάσει την Κυριακή. Άμα σα καταψηφίσει, τι θα πείτε. Τι θα πείτε. Άμα είστε δεύτερο κόμμα, τι θα πείτε. Έχετε οράματα. Έχετε οράματα. Γεωργιάδη, ότι θα πείτε. Τη δημοκρατία σε βάλω. Ότι είστε αποτυχημένοι, κύριε. Όχι, καθόλου. Τη μάχη θα τη δώσουμε και θα κερδίσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της επόμενης μέρας. Ελάχιστα λεπτά, αν συμφωνείτε, πολύ πολύ γρήγορα, δύο ζητηματάκια. Το ένα έχει να κάνει με το εάν, κατά τη γνώμη τους, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών θα είναι βαρύνον την Κυριακή, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν το πολύ συζητάμε στην ψήφο. Και το δεύτερο, εγώ το διακινδυνεύω, Νίκο και Πάνο, και ρωτάω όλους τους καλεσμένους τελευταίο καιρό, και τα έχουμε κρατήσει ως βίντεο, τις προβλέψεις για την Κυριακή. Εάν συμφωνείτε και πού θα κριθεί η μάχη. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τότε κάτι, γιατί εντάξει, θα περιμένουμε ενδιαφέρον τις εκτιμήσεις και των δύο πολιτικών για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Το 2014 θυμόμαστε πολύ καλά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει περίπου με 3,5% στις ευρωεκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Την επομένη, ο κύριος Τσίπρας είχε πάει στο Προεδρικό Μέγαρο και είχε ζητήσει την πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Mm-hmm. Εάν γίνει κάτι αντίθετο, αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία την Κυριακή κερδίσει πάνω από 3,5 μονάδες, που πιστεύω ότι μάλλον θα είναι μεγαλύτερη η διαφορά, αλλά ύστερα 4-5 μονάδες. Συγκρίνοντας το με ποια αποτελέσματα πάνω. Με τις ευρωεκλογές του 2014. Το 2014. Λοιπόν, okay. Όταν τότε είχε πάει ο κ. Τσίπρας στο Προεδρικό Μέγαρο, θα πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα, αν χάσει για παράδειγμα 5 μονάδες ή 6 μονάδες, να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο και να ζητήσει να υποβάλει την παρέτηση της κυβέρνησής του και να προσφύγει σε εκλογές. Κύριε Φίλη. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση λίγες μέρες πριν τις εκλογές και πιστεύω ότι η ιστορία του να απευθύνουμε διάφορες δημοσκοπήσεις και διάφορες προβλέψεις έχει την αξία τους, αλλά είναι πολύ σχετική. Θα μιλήσει ο λαός. Κυριακή κοντή γιορτή. Δεν αποφεύγω, απλώς είναι θέμα αρχής για μένα. Είναι λάθος σε μια φάση που συζητάμε τα προγραμματικά στοιχεία και τα αντιθετικά πολιτικά προγράμματα, να αρχίσουμε να κάνουμε μια ιστορία στοιχήματος γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Είναι ανάξιο για τη λειτουργία της δημοκρατίας μια τέτοια συζήτηση. Τώρα, εάν λέτε επαναληφθεί το σκηνικό του 2014 και υπάρχει 3,5% διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη διαφορά, εντάξει, αλλά λέω αυτό που συνέβη το 2014. Έτσι. Είναι ένα ποσοστό το οποίο το είχε βάλει πριν από πολύ καιρό, σαν είπε το χρόνο του κ. Γεωργιάδης. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και γι' αυτό αγωνίζομαι να επιβεβαιωθεί η λαϊκή δυναμική που τα τελευταία μέρες εκδηλώνεται με τη συμμετοχή του κόσμου στις συγκεντρώσεις που μιλάει ο Τσίπρας. Είναι μεγάλη κοινωνική δυναμική και θυμίζει 2015. Θα τα δούμε όλα από εκεί και πέρα την Κυριακή. Μη στραβολιέστε. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που πρέπει να σκεφτούμε τα ουσιώδη ζητήματα. Σήμερα διάβαζα την έκθεση του Δούνου του, όπου λέει ότι έκανε λάθος με τα μνημόνια στην Ελλάδα. Ένα λάθος το οποίο κόστισε. Το ότι δεν έγινε αναδιάρθρωση του χρέους πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Δηλαδή το 10. Το αφήσανε και έτσι μπόρεσαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να φορτώσουν στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέει επίσης ζητήματα τα οποία. Δεν έχουμε χρόνο, τα λέγαμε και εμείς τότε. Και λέω, αυτό το λάθος, το συγγνώμη λάθος του Δούνου του, στήχησε
σμπαράζαμε τη ελληνική οικονομία κατά 25% έπεσε, όπω θυμάστε τότε, το ΑΕΠ στη χώρα μα. Στήχησε χιλιάδε απολύσει, χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι χάσαν τι δουλειέ του και στήχησε επίση και αυτοκτονίε συμπολιτών μα. Είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να σβήνονται και μάλιστα να μην ακούμε τίποτα αυτού που θέλανε μνημόνιο και ξανά μνημόνιο για να σωθεί η Ελλάδα? Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα και ηθικής φύσης, όχι μόνο πολιτικής. Δεύτερο θέμα τώρα. Πρέσπες. Πολύ σύντομα για να απαντήσω, κύριο Γεωργιάδης, και κλείνω. Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα πιστωθεί θετικά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το τονίζω. Θα πιστωθεί θετικά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και στη Βόρεια Ελλάδα θα επηρεάσει. Σε όλη την Ελλάδα θα πιστωθεί θετικά. Και τώρα και στις βουλευτικές εκλογές. Ήταν μια εθνικής εμβέλειας πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και τα καλώς εννοούμενα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, θα πιστωθεί θετικά. Και αποδείχτηκε ότι... Ναι, αλλά δεν μας έδωσε ούτε μία ψήφο στην Eurovision, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης πιστεύει ότι οι ψήφοι στην Eurovision δίνονται με βάση τη συμφωνία των κρατών ή με βάση την αξία που νομίζει ο καθένας ότι έχει ένα τραγούδι. Για να καταλάβω δηλαδή. Πολλές φορές πάντως με βάση τη συμφωνία των κρατών. Εντάξει, η Κύπρος και η Ελλάδα, όπου υπάρχουν μπλοκ κρατών. Η Κύπρος και η Ελλάδα ανταλλάσσουν 12 ψήφους επί σειρά ετών. Εντάξει, αλλά αυτό συζητάμε τώρα. Και είναι δυνατόν να κάνουμε εξαιρετική μπορώ πολιτική. Μπορώ να πάω και θα δηλαδή, ναι. Ένα πράγμα θέλω να θυμίσω. Ο κύριος Γεωργιάδης, υπάρχει και εδώ το χαρτί να το δει, είχε επιτεθεί το 2017 σε έναν διακεκριμένο της νέας δεξιάς, όπως αυτό ονομάζεται, τον κύριο Φαΐλο, και του έλεγε ότι λοιπόν, η εθνική θέση είναι χρόνο. Η σύνθετη ονομασία. Έλεγε τότε ο κύριος Γεωργιάδης. Επιμένει και σήμερα. Μάλιστα. Και αν γίνει υπουργός, αν λέω γίνει υπουργός στην κυβέρνηση που λέει. Και απάντηση, κύριε Γεωργιάδη, το θέμα, το θέμα της γειτονικής χώρας. Πώς θα ονομάζεται η γειτονική χώρα? Κύριε Φίλη, Βόρεια, διευκολύνεται Βόρεια θα Μακεδονία μας στον αέρα. Ή κάπως αλλιώς. Τρία δευτερόλεπτα να προσθέσω κάτι. Ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Είναι τρία δευτερόλεπτα. Γίνομαι δυσάρεστος, αλλά θα μας κόψουν στον αέρα. Με πιέζουν εμένα τώρα από το κοντρόλ. Ο κύριος Μενώρα έχει είπε διάφορα. Και δέχομαι την πρόκληση του κυρίου. Θα μου πείτε αν έχουμε έστω και 30 δευτερόλεπτα για τον Νίκο. Δέχομαι την πρόκληση του κυρίου Φίλη. Σα είπε τώρα ο κύριος Φίλης. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές και έχει δίκιο, τότε θα έχουμε λάβει την έγκριση του λαού για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, και μάθαμε μεγάλη διαφορά, τότε θα έχει πει ο λαός όχι στις Πρέσπες και το πολιτικό μήνυμα θα είναι χαστούκι σε όσους ψήφισαν τις Πρέσπες. Και τι θα γίνει, θα αλλάξετε τη συμφωνία. Είπατε πριν θα πιστώσετε, είπατε. Θα αλλάξετε τη συμφωνία σχετικά από λαό. Εγώ το επεκτείνω. Αν χάσετε, δεν το πιστεύετε. Όχι ευκολάκια μεταξύ μας. Όχι ευκολάκια μεταξύ μας. Ήμουνα με τον κύριο Φίλη στο τηλεόραση του Sky όταν υπεγράφησαν οι Πρέσπες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και πιστεύω εκατομμύρια Έλληνες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ιφίλιο. Μάλιστα. Τη φράση του Ζάεφ. Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες και οι Ευρωπαίοι. Και δίπλα ο Τσίπρας να γελάει. Για το ότι μας ανάγκασε ο Τσίπρας και η πρώτη φορά αριστερά με τον Καμένο και τους συνοδοιπόρους του. Να λέω εγώ που κατάγομαι από το Αμίντεο Φλωρίνης ότι οι Μακεδόνες είναι οι Σκοπιανοί και όχι εμείς. Ο Τσίπρας στην κάλπη θα τιμωρηθεί την Κυριακή. Γιατί οι Μακεδόνες ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτό που μας έκανε ο Τσίπρας με τις Πρέσπες. Κύριε Φίλη, θέλετε ως προς τις δημοσκοπήσεις, ως προς... Ολοκληρώστε. Ως προς τις δημοσκοπήσεις. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Κυριακή, κοντή γιορτή. Όμως ο κύριος Αμυράς είχε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, στο οποίο ο κύριος Φίλης δεν απήντησε. Το 2014, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Φίλης και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι από την ώρα που η διαφορά ήταν 3,8 μονάδες για την ακρίβεια. Δεν νομιμοποιείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε. Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχε καμία νομιμοποίηση. Πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά ήρθε στη Βουλή και είπε: ό,τι νόμος υπογράφεται και ό,τι συμφωνία γίνεται χωρίς την έγκριση του πρώτου κόμματος. Άρα τη Δευτέρα θα κάνετε το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη. Για να το συντομεύουμε. Είναι απολύτως προφανές. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Τέξ. Ότι θα κριθούμε με τα ίδια. Θα πάτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσετε εκλογές. Δεν λέω τεχνική, αυτά θα αποφασίσω ο Μητσοτάκης. Λέω θα κριθούμε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με τον Τσίπρα. Μάλιστα. Και ασφαλώς, εάν ο Τσίπρας, δεν εφόσον ιτηθεί, δεν παραιτηθεί,
Τότε αυτό πάει να πει το 14 έπαιζε θέατρο, ναι, και είναι άλλο ένα από τα πολλά ψέματα που έχει πει στον ελληνικό λαό. Μία πρόταση, κλείσαμε. Περίμενα να πει κάτι για το Δουμητού που σήμερα... Έχουμε ήδη κλείσει. Α, δεν του γνώμη. Όχι, όχι, όχι. Όσα είπε για το Δουμητού, ο κύριος Φίλης, ήταν η κριτική του Αντώνη Σαμαρά στο πρώτο μνημόνιο και ο λόγος που τότε η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, πυροβολούμε τα πόδια μας. Δεν έχουμε χρόνο. Είναι η δικαίωση του Αντώνη Σαμαρά για εκείνο το όχι. Καταστροφής της κοινωνίας, δηλαδή. Η δικαίωση της καταστροφής της κοινωνίας. Ελάτε τώρα. Ξαναλέω, σήμερα το Δουμητού δικαίωσε τον Αντώνη Σαμαρά για τη θέση του 10. Επειδή κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Σαμαράς, ο Σαμαράς το καταψήφισε το μνημόνιο. Το ερώτημα είναι το εξής. Το καταψήφισε ο Σαμαράς. Η Μαριλίζα Ξενοκατακοπούλου το ψήφισε. Πώς θα ονομάζεται τη χώρα. Ο Ρακούσης το ψήφισε. Ο Κουρουπλής το ψήφισε. Η Τζάκρη το ψήφισε. Ο Μαραΐτης το ψήφισε. Το Ζάπιο 2. Οι δικοί σας το ψήφισαν, όχι ο Σαμαράς. Κύριε Γεωργιάδη, να τελειώσουμε. Ερώτηση. Πώς θα ονομάζεται ως κυβέρνηση. Σκόπια θα τα λέω πάντα εγώ στη ζωή. Και όχι Βόρεια Μακεδονία. Στην επίσημη, όταν θα έχω επίσημη ιδιότητα, ναι. Βόρεια Μακεδονία, τσεβόμαστε τη Διεθνή Συμφωνία. Μάλιστα. Θα τα λέμε πάντα Σκόπια και θα αξιοποιήσουμε κάθε συμφωνία, κάθε ευκαιρία που θα βρούμε μπροστά μας για να αλλάξουμε αυτή την εθνικά επιζήμια συμφωνία. Μάλιστα. Κάθε ευκαιρία που θα βρεθεί στον δρόμο μας. Πάντως Βόρεια Μακεδονία. Θα την αξιοποιήσουμε. Γιατί αυτό που κάνατε, κύριε Φίλη, είναι ένα έγκλημα κατά της ελληνικής ιστορίας. Διχασμό. Έγκλημα. Έχετε διχασμό προσωπικότητας. Έγκλημα. Έξω Βόρεια Μακεδονία, μέσα Σκόπια. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Δώστε μου, σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Πάμε να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε φτάσει να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ. Για να πηγαίνουμε στην πορεία του Πολυτεχνείου με απέχονο και να είμαστε στον πρέσβη και να πίνουμε σαμπάνια και να έχουμε διχασμό προσωπικότητας σαν και εσάς. Εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Ξαναλέω. Τη διεθνή συμφωνία τη δεχόμαστε. Τη συμφωνία αυτή όμως. Όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, θα την πάει. Αλλάξουμε. Το σοου καλά πάει. Εντάξει. Λοιπόν, και δώστε μας παρακαλώ πάρα πολύ. Δικασμό προσωπικότητα και εσάς. Να είμαι στην πορεία του Πολυτεχνείου και μετά στην εξίωση του πρέσβη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την ίδια μέρα πήγε. Λοιπόν, την μια μέρα πήγε στην Θήκη. Στην πρεσβεία και μετά πήγε απ' έξω να πουλήσει αριστερά. Γιατί το κάνετε. Γιατί το κάνετε αυτό. Καλά σας λέει. Κάνετε σοου τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ ξέρετε ότι πρέπει να τελειώσει. Είναι ψέμα το κύριο Παπάς πήγε την ίδια μέρα στην πρεσβεία και στην πορεία. Λέτε πράγματα με ένταση. Με ένταση. Πάλι το αλλάζουν. Λέει και ψεματάκια και σοου. Πάντως θυμίζω. Δεν κόβει εισιτήρια. Δεν κόβει εισιτήρια αυτό, κύριε. Ότι είστε αγαπημένοι του πρέσβη. Δεν κόβει εισιτήρια. Και πηγαίνετε μια ζωή στην πορεία του Πολυτεχνείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να ακούσω ούτε κάτι τέτοιο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μια ζωή στο Πολυτεχνείο και γίνονται Αμερικάνικοι σημαίε. Και τώρα είστε πιο αγαπημένοι των Αμερικάνων. Πηγαίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ... την πολύ ζωηρή συζήτηση. Καλό βράδυ. Επόμενη μέρα, την Δευτέρα μετά τις εκλογές, με πολύ δυνατό εδώ πάνελ προσκεκλημένων, δημοσκόπων, εκλογικούς αναλυτές και πολιτικούς εκπροσώπους μάλλον από τα πολιτικά κόμματα. Εμείς θα τα πούμε και στην εκλογική βραδιά της ΣΕΡΤ. Θα ξεκινήσει άμα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, Δευτέρα το πρωί εσείς ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς είμαστε προσγειωμένοι, είμαστε γήινοι, δεν είμαστε λέμανοι για την εξουσία. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι εσείς προσωπικά, κύριε Παπανικήτα. Ούτε σκαμπό δεν έχετε αφήσει, όχι εξουσία. Σκαμπό να περάσετε να δούμε τώρα. Έχετε πάρει στερητικό σύνδρομο. Σας δίνω το δικαίωμα.